Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βλέπουμε φορτηγά και ακούμε μια φωνή. Ακούμε εμβατήρια. Ο στρατάρχης Παπάγος έχει επισκεφθεί το μέτωπο. Ποιο μέτωπο, θα ρωτήσει κανείς. Τι σχέση έχει αυτό με την ενημέρωσή σας, η οποία ξεκινά τώρα στις 6 και τελειώνει κάπου στις 8. Στην ανασυγκρότηση της πατρίδος είναι και η κατασκευή της γεφύρας του 40 πόρου, 100 και πλέον μέτρων. Σαν σήμερα έληξε το 1949 η επιχείρηση Πυρσός 2. Πυρσός Α είχε ξεκινήσει στις αρχές του Αυγούστου, Πυρσός 2 έληξε σαν σήμερα με νίκη του Εθνικού Στρατού επί των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού στις θέσεις Γράμμος Βίτσι. Ιδού η προς Πυρσόγιαννην κρεμαστή γέφυρα. Προς Πυρσόγιαννην κρεμαστή γέφυρα. Αυτή τη στιγμή διέρχεται επ' αυτής τμήμα μεταβαίνων διεξερεύνηση. Γενικά πολύ καλά περνάνε οι στρατιώτες στα επίκαιρα της εποχής. Θα τους δούμε σε λίγο να χορεύουν. Επίσης παίζουν το μπιζ. Αυτό το έβλεπαν στα μετόπισθεν, ούτως ώστε να γαλουχούνται και να ενημερώνονται, σε εισαγωγικά, ή να εξημερώνονται τα κοινά. Σαν σήμερα, με άλλα λόγια, έληξε... Νάτο, διασκεδάζουν. Εδώ είναι καταπληκτικό. Άλλοι μας πολεμιστών μας χορεύει τους αθάνατους ελληνικούς χορούς. Περίμενε τους αθάνατους ελληνικούς χορούς. Εδώ θα παίξουν και μπιζ τώρα οι στρατιώτες, οι οποίοι κατά τα άλλα σκοτώνονταν με τους κομμουνιστάς. Πριν από τα Θερμοπύλας, οι άνδρες του Λεωνίδα εκαλοπίστησαν. Σε κάθε περίπτωση, σαν σήμερα το 1949, κυρίες και κύριοι, λίγη, τελειώνει ο ελληνικός εμφύλιος, τουλάχιστον, νάτο το μπιζ, η ένοπλη περίοδος του ανάμεσα σε συντεταγμένους κατά το δυνατόν στρατούς. Όσοι έχουμε περάσει ελληνικό πανεπιστήμιο, έχουμε ακούσει φοιτητικές παρατάξεις να φωνάζουν από τη μία ΕΑΜ Ελλάς με λιγαλάς και από την άλλη στο Βίτσι και στο Γράμμο σας χώσαμε στην άμμο. Και σήμερα ένα από τα ζητήματα τα οποία πρόκειται να μας απασχολήσουν πάρα πολύ είναι ακριβώς ότι έχουμε μία κατάσταση παρεμφερή έξω από την Τεχνόπολη, στον Γκάζι, όπου ορκίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Περαστικά μας. Και αυτό ακριβώς που λέγαμε, κυρίες και κύριοι, δρακόντια μέτρα, ορκωμοσία στον Δήμο Αθηναίων, παρουσία του προφυλακισμένου αλλά σε άδεια Ηλία Κασιδιάρη, χρυσαυγίτες και αντιφασίστες έξω από την Τεχνόπολη. Τώρα, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέσω Βρυξελών, με στάση όμως στο Παρίσι. Αυτό είναι μέρος της επιχείρησης αλλαγής κλίματος. Τώρα να δούμε πώς θα έχει και η επιχείρηση αλλαγής των πραγματικών συνδικών του Πρωθυπουργού και των Υπουργών της Κυβέρνησης. Τρίπλα Βενιζέλου όσον αφορά στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, διότι θα παραστεί τελικά στην εκδήλωση, την οποία ως αντικάμαρα οργανώνει ο Γιώργος Παπανδρέου, εορτάζουν τα 40 χρόνια από ιδρύσεως του ΠΑΣΟΚ, την 3η Σεπτεμβρίου, που είναι και μια δανεισμένη ημερομηνία από τον Καλέργη, τέλος πάντων. Επίσης μάτιασαν το Embraer, θυμάστε που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι το χρησιμοποίησε για να γυρίσει από τις διακοπές και γραφότανε πολύ. Έσπασε το τζάμι, ράγισε μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, του πιλότου, και το αλλάξαν. Το Embraer, όχι το τζάμι. Γάτα ο κροκόδηλος, αποδεικνύεται, είναι από τα ωραιότερα τραγελαφικά και γεμάτα θυμηδία σύριαλ του καλοκαιριού. Ο Σύφης τον εδούλεψε κανονικά, τον Γάλλο, ήρθε Γάλλος και έφυγε κουτόφραγκος, ο οποίος ήρθε να τον πιάσει και παραμένει εκεί σε αυτήν την τεχνητή λίμνη και μας κάνει κάθε μέρα να βλέπουμε τι κάνει ο κροκόδηλος. Και, καθόλου αστείο, παρακαλώ σοβαρότης, νέο βίντεο αποκεφαλισμού από τα κτίνη του Ισλαμικού Χαλιφάτου. Επίσης, μία σειρά 150-250, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς είναι, εχμαλώτων σύρων στρατιωτών οδεύει γυμνή στην άμμο και πηγαίνει προς τόπο εκτέλεσής της με αυτόματα. Για όλα αυτά βεβαίως υπάρχουν ντοκουμέντα. Και εκπαιδεύουμε και τα νήπια τώρα στο ΑΚ47, το Καλάζνικοφ. Πολύ ωραία πράγματα. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 8. Και
Κατευθείαν καλησπερίζουμε την Ναντίν Χαρδαλιά, η οποία βρίσκεται στον Γκάζι, αναγνωρίζω το αμφιθέατρο του 984, Ναντίν. Καλησπέρα. Και πολύ καλά το αναγνωρίζεις. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Θα μπορούσα να πω ότι παρά τα όσα περί του αντιθέτου ενδεχομένως να περιμέναμε όλοι, τουλάχιστον αφήναμε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και μετά τις επεισοδιακές ορκομοσίες στο Δήμο Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τελικά η ορκομοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Αθηναίων διεξήχθη, θα έλεγα, σε πολιτισμένο κλίμα και χωρίς ευτράπελα. Βέβαια, είχαμε την παρουσία, το πρωτόγνωρο να έχουμε την παρουσία ενός Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος είναι προφυλακισμένος και οδηγήθηκε εδώ με ασφάλεια, με αστυνομικούς, συνοδεία αστυνομικών. Mm-hmm. 5 αστυνομικοί της ασφάλειας συνόδευαν τον Ηλία Κασιδιάρη. Δεν υπήρξε κάποια αντίδραση από κανένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, από καμία παράταξη, ούτε καν από την Χρυσή Αυγή, από τους συντρόφους του, την ώρα που ο ίδιος μπήκε στο αμφιθέατρο του 984 για την διαδικασία της ορκομοσίας. Παρά μόνο όταν ο ίδιος πήγε να υπογράψει το πρακτικό ορκομοσίας στο τέλος της τελετής, όπου τον χειροκρότησαν η Ουρανία Μιχαλολιάκου, η κόρη του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, η οποία ορκίστηκε και αυτή δημοτική σύμβουλος. Παρακολουθούμε πλάνα από την άφηξη στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Ήρθε από την πλαϊνή πόρτα, ακριβώς. Πρέπει να σου πω, φαντάζομαι ότι το βλέπετε αυτή τη στιγμή από την οδό Περσεφόνης. Τα μέτρα ασφαλείας, βέβαια, πρέπει να σου πω ότι είναι πραγματικά δρακόντια. Μου έκανε εξαιρετική εντύπωση το γεγονός ότι φτάνοντας εδώ υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο, όχι μόνο στις εισόδους του 984, διότι είναι τρεις. Και φυσικά εμείς οι δημοσιογράφοι έπρεπε να είμαστε διαπιστευμένοι, να έχουμε ενημερώσει το Δήμο Αθηναίων ότι θα παραστούμε προκειμένου να μας επιτραπεί η είσοδος, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι πλην των δημοτικών συμβούλων που υπήρχαν τα ονόματά τους σε λίστες, στους υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων, έπρεπε και όλοι οι υπόλοιποι να έχουν ειδικές προσκλήσεις. Και στο λέω αυτό διότι υπήρξε και μια ψιλοένταση κάποια στιγμή πριν την έναρξη της τελετής ορκομοσίας με τον κύριο Παναγιώταρα, τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, ο οποίος απαιτούσε να μπει μέσα στο χώρο του αμφιθεάτρου μπήκε και τελικά. Του απαγόρευσαν την είσοδο. Τελικά δεν είδα καν αν μπήκε, πρέπει να σου πω, γιατί είχαμε και εμείς το νου μας σε πάρα πολλά πράγματα, όπως καταλαβαίνεις. Ακριβώς την ώρα που έκανε το ρεπορτάζ και συνέλεγε τα στοιχεία τα οποία τώρα μας δίνεις, συνάδελφος από άλλο κανάλι, δεν έχει σημασία, μου είπε ότι μπήκε τελικά ο κύριος Παναγιώτορος και κάθισε. Αυτό. Έχει τη σημασία. Όλες και να κάθισε, σας το λέω με πάσα επιφύλαξη, διότι δεν πρόλαβα να το δω. Γιατί όταν ξεκίνησε η τελετή της ορκομοσίας, είχα το μυαλό μου και τα μάτια μου αλλού, όπως καταλαβαίνετε. Και άριστα έκανε. Περισσότερη σημασία. Είναι απλά τα μικρά-μικρά αυτά. Εσύ ήσουν εκεί για να δώσεις το κύριο ρεπορτάζ. Κυρίως ρεπορτάζ. Είσοδος και υπήρχε μια ψηλοένταση, κυρίως όμως λεκτικές αντεκλήσεις, χωρίς κάποιο άλλο πρόβλημα. Κατά τα λοιπά, πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά στη διαδικασία, ο κύριος ο κύριος Σακελαρίδης, ο κύριος Κωνσταντίνου και ο κύριος Σοφιανός από το ΚΚΕ ορκίστηκαν με πολιτικό όρκο, οι υπόλοιποι με θρησκευτικό όρκο. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την εικόνα που αντίκριζε κανείς επί της οδού Πειραιός πριν ξεκινήσει η τελετή της ορκομοσίας του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, φαντάζομαι ότι τα είδατε κι εσείς και τα έχετε αναμεταδώσει. Επί της Πειραιός, στην είσοδο του αμφιθεάτρου, υπήρχαν μέλη της Χρυσής Αυγής συγκεντρωμένα στο απέναντι πεζοδρόμιο με ελληνικές σημαίες στα χέρια, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής. Και από εκεί και πέρα υπήρχαν στη μέση, στην άκρη μάλλον του δρόμου, αλλά στα μέσα ουσιαστικά της οδού Πειραιός, υπήρχαν παραταταγμένες κλούβες της αστυνομίας και δυνάμεις των ΜΑΤ, προκειμένου να εμποδίσουν ουσιαστικά τα μέλη των αντιφασιστικών οργανώσεων που είχαν συγκεντρωθεί στην Πειραιός από την απέναντι πλευρά, δίπλα στην είσοδο του αμφιθεάτρου, και ο στόχος ήταν να μην έρθουν, φυσικά όπως καταλαβαίνετε, σε επαφή οι δύο ομάδες, προκειμένου να μην υπάρχουν επεισόδια. Ο κύριος Κωνσταντίνου, βέβαια, που είναι και μέλος σε πολλές αντιφασιστικές οργανώσεις και είναι και επικεφαλής του Ανταρσία στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, πρέπει να σου πω ότι βρήκε το δικό του τρόπο να στείλει το δικό του μήνυμα και των αντιφασιστικών οργανώσεων κατά της Χρυσής Αυγής. Θα σας πω μόνο μία έκφραση από τον πολιτικό όρκο, τον οποίο είχε ζητήσει ο ίδιος να διαβάσει, ότι θα αγωνιστεί για μια πόλη με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς νεοναζί και ρατσισμό. Μάλιστα. Χαρακτηριστικό είναι και το κομμάτι του ρεπορτάζ που μου μετέφερε ο αρχισυντάκτης, ότι κανονικά
σε τέτοιου είδους περιστάσεις υπάρχει μπουφές, υπάρχει ένα αναψυκτικό, σερβίρουν ένα νεράκι τέλος πάντων, βρε αδερφέ. Αυτό το οποίο μας έλεγες εκτός αέρα πριν, ότι είναι τίποτα από όλα αυτά τα στοιχεία δεν δείχνουν ότι πρόκειται για εορταστικό κλίμα. Νομίζω... Δεν γιορτάζουμε τίποτα. Να, το κάνουμε, σχέση, φεύγουμε, καταρχάς. Γεια σας, όσο το δυνατόν πιο διεκπεριωτικά για να μην έχουμε παρατράγουδα. Αυτό. Να δούμε μισό λεπτό να δει. Θέλω να ομολογήσω ότι παρότι δεν ήσουν εδώ, έχεις πιάσει επακριβώς το κλίμα. Ήταν ακριβώς αυτό. Δεν υπήρχε αίσθηση γιορτής, αλλά ότι είναι μια διαδικασία την οποία πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ας ελπίσουμε χωρίς ευτράπελα, το οποίο τουλάχιστον αν μη τι άλλο επετεύχθη. Ναι. Τώρα, αυτό το πράγμα είναι θετικό για τη δημοκρατία. Δεν είναι θετικό για τη δημοκρατία. Απ' τη μία είναι θετικό ότι δεν είχαμε άλλα, να το πω έτσι. Από την άλλη, το γεγονός ότι ορκίζονται οι αιρετοί και αυτό το πράγμα δεν είναι εορτάσιμο, προβληματισμό μόνο μπορεί να δημιουργήσει. Να δούμε, να ντύνει σε παρακαλώ πολύ στο σημείο αυτό και την δήλωση Κασιδιάρη που έκανε προσερχόμενος ή εξερχόμενος, θα δούμε τι από τα δύο. Πάμε να βάλουμε τους κλέφτες στη φυλακή και προλάβανε και μας βάλανε αυτοί. Αλλά δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα, στο τέλος με κάνει πάντα η Ελλάδα. Θέλω να πω μόνο δύο λόγια. Το ένα έχει να κάνει με τον Ηλία, όπου είναι ένας αθώος άνθρωπος στη φυλακή και παρακολουθήσατε τώρα τη μεταγωγή του σαν να είναι κάποιος κοινός εγκληματίας. Βρίσκεται παράνομα στη φυλακή για δύο νόμιμες καραμπίνες. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι σήμερα ήρθε η απάντηση από την προσφυγή που είχε κάνει η μητέρα μου στο Συμβούλιο Εφετών για να μπορεί να βλέπει τον πατέρα μου παραπάνω από μία φορά το μήνα. Κάτι το οποίο επιβάλλεται από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η δικαιοσύνη απάντησε πως όχι, θα τον βλέπει μόνο μία φορά το μήνα και έδειξε για ακόμη μία φορά το πρόσωπό της πόσο άδικη και απάνθρωπη είναι. Σας ευχαριστώ. Μας μεταδίδει το κλίμα η Ναντίν Χαρδαλιά. Σου θυμίζω, Ναντίν, ότι έχεις μιλήσει με τους αρχισυντάκτες και οι αρχισυντάκτες έχουν συνομιλήσει με τον παρουσιαστή. Οπότε αυτά τα οποία μας λες μας έχουν δημιουργήσει εδώ πέρα και την αίσθηση της ατμόσφαιρας. Τώρα τι γίνεται? Έχει φύγει ο κύριος Κασιδιάρης τώρα... πίσω για τις φυλακές. Και ο κύριος Κασιδιάρης και όλοι οι επικεφαλείς όλων των δημοτικών παρατάξεων και ουσιαστικά έχουν μείνει οι τελευταίοι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι υπογράφουν το λεγόμενο πρακτικό ορκομοσίας. Είναι η διαδικασία προκειμένου να ολοκληρωθεί ουσιαστικά η διαδικασία. Έχουν δύο γραμματείες, μία για τον πολιτικό όρκο, μία για το θρησκευτικό. Και όπως καταλαβαίνετε, βγάζουν και κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες. Πρέπει να σου πω ότι τουλάχιστον σε επίπεδο δημοτικών συμβούλων υπήρχε ένα καλύτερο κλίμα. Είχαν μια καλή διάθεση. Γελούσαν μεταξύ τους, βγάζαν φωτογραφίες μεταξύ τους πριν ξεκινήσει η τελετή ορκομοσίας, αλλά γενικότερα υπήρχε μια παγωμάρα, θα μπορούσα να το πω έτσι. Α, και πρέπει να σας πω επίσης ότι ο κύριος Καμίνης πριν ξεκινήσει η τελετή ορκομοσίας ή όταν ολοκληρώθηκε μάλλον, χαιρέτησε όλους τους επικεφαλείς όλων των δημοτικών παρατάξεων. Δεν χαιρέτησε κανέναν από τους δημοτικούς συμβούλους, είτε ούτε τον κύριο Κασιδιάρη φυσικά. Ορκίστηκε πολιτικά, ορκίστηκε θρησκευτικά. Ο Καμίνης πολιτικά, με πολιτικό όρκο. Ναι. Ορκίστηκε κανείς θρησκευτικά? Είναι θέμα περιέργειας. Έχουν δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν οι άνθρωποι σε μια φιλελεύθερη αστική δημοκρατία. Ορκίστηκαν, όχι, ορκίστηκαν αρκετοί θρησκευτικά. Ο καθένας μπορούσε να επιλέξει. Ούτως ή άλλως η διαδικασία είχε ως εξής. Ανέγνωσε πρώτα τον πολιτικό όρκο ο κύριος Δινόπουλος. Από τη θέση του δηλαδή, επειδή είναι υπουργός εσωτερικών. Καλησπέρα, και όσοι ήθελαν σηκώθηκαν και επίσης έκαναν την ανάγνωση του πολιτικού όρκου. Σας είπα προηγουμένως ότι ήταν οι περισσότεροι επικεφαλείς των περισσότερων δημοτικών παρατάξεων και έπειτα το θρησκευτικό. Για διαδικασία. Αλλά ήταν αρκετή, νομίζω μισή-μισή θα έλεγα. Ναντίν Χαρδαλιά, ευχαριστούμε πολύ για τη μετάδοση και των πληροφοριών και των λεπτομεριών και της ατμόσφαιρας. Ελπίζουμε την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να καλύψουμε κάτι τέτοιο, η δημοκρατία να μπορεί τουλάχιστον αν όχι να γιορτάσει, να μην ανησυχεί. Κάθε καλό. Και Έλλη Τριανταφύλου, καλησπέρα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση και τις ισορροπίες των δυνάμεων, έτσι όπως διαμορφώνονται. Και με δεδομένο ότι το επόμενο διάστημα θα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο λόγω και των δικών που αναμένεται για τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Να πούμε ότι οι δίκες είναι κανονικά μέχρι το Δεκέμβριο. Ναι. Θα έχει λοιπόν νομίζω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς μέσα σε ποιο κλίμα θα διεξάγονται οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας για ζητήματα που αφορούν τους πολίτες αυτής της πόλης και την ίδια την πόλη. Πλάκα, πλάκα. Μια και το συζητάμε μέσα στο πλαίσιο του να δώσουμε πληροφορία ως προς το πώς διαμορφώνεται το κλίμα μέσα στο φθινόπωρο, έχουμε Προεδρία της Δημοκρατίας, έχουμε τη συζήτηση για το χρέος, που έχουμε ασφαλιστικά τα οποία έρχονται, τέλος πάντων πράγματα τα οποία ενδεχομένως να ξαναπονέσουν, και έχουμε και τη δίκη
της Χρυσής Αυγής σε μια θα περίοδο σου έλεγα που... και τα stress test των τραπεζών. Απόλυτο δίκιο έχεις αυτό, προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, νομίζω αρχές Οκτωβρίου, κάτι τέτοιο. Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αρκετούς ως προεκλογική. Άλλοι βεβαίως αυτό το διαψεύδουν μετεπιτάσιος. Mm. Τώρα, με τι προτάσεις πηγαίνουμε για να ξεκινήσουμε να προετοιμάζουμε το έδαφος για όλα αυτά τα γεγονότα. Με τι προτάσεις πηγαίνουμε ως ελληνική κυβέρνηση στους ξένους. Η Αθήνα επιθυμεί νομίζω τρία πράγματα, επιδιώκει, θα επιδιώξει τρία πράγματα από τις συναντήσεις με τους ξένους και καλά κάνει και το βάζει υπό το γενικό αυτό τίτλο, διότι είναι οι συναντήσεις του κλιμακίου των κυβερνητικών στελεχών με τους εκπροσώπους της Τρόικας στο Παρίσι. Είναι όμως νωρίτερα η παρουσία του Πρωθυπουργού του κυρίου Σαμαρά στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής, είναι η συνάντησή του με τον κύριο Γιουνκέρ. Είναι μια σειρά λοιπόν από συναντήσεις, οι οποίες έχουν όλες το ίδιο πλαίσιο, το ίδιο γενικό πλαίσιο. Τι περιμένουμε από το Παρίσι? Περιμένουμε καταρχήν να πάρουμε το πράσινο φως για μια σειρά διορθωτικών κινήσεων για τις οποίες ο Πρωθυπουργός έχει ήδη δεσμευτεί δημόσια και αναφέρομαι στο γνωστό πακέτο των φοροελαφρύσεων, φόρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, μείωση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, διευκολύνσεις, μεγαλύτερες δόσεις για αποπληρωμή λήξη πρόθεσμων χρεών σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορίες. Περιμένουμε να μην υπάρξει νέος κύκλος πιέσεων στο δημοσιονομικό πεδίο, ασφαλιστικό, δαπάνες και στο εργασιακό πεδίο. Κάτι που όμως είναι δύσκολο, θυμίζω ότι και στην προημερών συνάντηση του Πρωθυπουργού, παρουσία και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης με τους υπουργούς, αυτό ετέθη με ιδιαίτερη έμφαση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, να υπάρξει αντίσταση δηλαδή από την πλευρά του Υπουργού Εργασίας του κυρίου Βρούτση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θέλουμε να ξεκινήσει με έναν τρόπο να μπαίνει στο τραπέζι τη συζήτηση η υπόθεση χρέος, διευθέτηση του χρέους. Μάλιστα. Και ένα πράγμα ακόμα που επιδιώκει η ελληνική πλευρά είναι την όσο το δυνατόν μικρότερη παρουσία εφ'εξής της Τρόικας στην Αθήνα. Είναι το Παρίσι ένα πρώτο βήμα. Θα μας καλάνε την εικόνα, βρε αδερφέ, τουλάχιστον. Αυτό, ναι, δηλαδή. Νομίζω όμως ότι αυτό, Κωνσταντίνε, μπορεί να έχει μια συμβολική αξία, αλλά στην πραγματικότητα συνδέεται με τη γενικότερη προσπάθεια να μετατεθεί η συζήτηση και το κέντρο βάρους από την ανάγνωση των αριθμών, στεγνά, από τη στεγνή ανάγνωση των αριθμών σε μια πιο πολιτική διαπραγμάτευση. Είναι αυτό που λέμε ότι είναι πολιτική πλέον η απόφαση να υπάρξουν ορισμένες παροχές, διευκολύνσεις, ελαφρύνσεις, κινήσεις τέλος πάντων από τους ξένους, σε εισαγωγικά, διότι είναι πολύ. Με δεδομένο είναι και με βασικό όπλο της κυβέρνησης, ναι, βέβαια, ότι έχει επιτευχθεί ο στόχος και με το παραπάνω του πρωτογενούς πλεονάσματος. Να πούμε κάτι για τα κόκκινα δάνεια όμως, που είναι το θέμα της ημέρας, αν θέλεις. Βεβαίως. Διότι... Θα το συζητήσουμε μετά και εκτενέστερα με τον Αχιλλέα Τόπα. Ωραία, ωραία. Αλλά ένα τυράκι. Ναι, εγώ θα έλεγα ακόμα να κρατάμε μικρό καλάθι. Μάλιστα. Τι εννοώ? Εννοώ ότι πάει η ελληνική πλευρά με την πρόθεση και τη βούληση του να μην ισχύσει, να ισχύσει το καθεστώς που υπάρχει σήμερα και μετά τις αρχές του 2015. Ωστόσο, προηλημένες αποφάσεις, έτσι όπως εμφανίζονται σήμερα, δεν νομίζω ότι υπάρχουν και δεν νομίζω ότι είναι και στις προθέσεις της κυβέρνησης, του Μεγάρου Μαξίμου, να εμφανίσει εαυτόν ότι έχει αποφασίσει μονομερείς κινήσεις πριν ολοκληρώσει τις διαβουλεύσεις με την Τρόικα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν, Έλλη Τριανταφύλου. Και κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε τον Κωνσταντίνο Δαυλό και τον Αχιλλέα Τόπα για ζητήματα τα οποία τρόπον τεινά, πώς να το πω, τους έκανε μια εισαγωγή η Έλλη Τριανταφύλου. Τι να πρωτοπούμε, έχουμε ασφαλιστικό, έχουμε εισφορές, έχουμε ομαδικές απολύσεις, έχουμε συναντήσεις. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε Δαυλέ, κατά πρώτον. Καλησπέρα και σε εσένα, Κωνσταντίνε. Είμαστε λοιπόν εδώ στο Υπουργείο Οικονομικών, στην πλατεία Συντάγματος. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η συνάντηση του κυρίου Δένδια με τον κύριο Χαρδούβελη. Είχε προηγηθεί στις 2 το μεσημέρι η συνάντηση του κυρίου Βρούτση με τον κύριο Χαρδούβελη. Εκεί είναι λοιπόν και τα ασφαλιστικά και όλα αυτά που λες. Ο κύριος Βρούτσης έφυγε χαμογελαστός όπως συνήθως, αλλά φάνηκε να έχει μια μικρή ανησυχία. Έλεγε μεν ότι έχουμε ολοκληρώσει όλα αυτά όσα έχουμε να συζητήσουμε και είμαστε έτοιμοι για να πάμε στο Παρίσι. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Θα συζητηθούν τα γνωστά όπως τα χαρακτήρισε, εργασιακά, υπονοώντας τις ομαδικές απολύσεις,
το ασφαλιστικό, φυσικά τα θέματα των ταμείων. Μας είπε λοιπόν ότι οι αναλογιστικές μελέτες για τα ταμεία θα έρθουν κατά τα τέλη Οκτωβρίου, είναι μια μνημονιακή υποχρέωση, ενώ και η μελέτη του ΚΕΠΕ για την διοικητική ενοποίηση των ταμείων θα είναι έτοιμη κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σε ερώτηση τώρα τι θα γίνει με τις 100 δόσεις, καθώς υπάρχει μεγάλη προσδοκία και έχει δημιουργηθεί κλίμα από πολλά στελέχη της κυβέρνησης για τις 100 δόσεις για την αποπληρωμή των οφειλών στα ταμεία, η απάντηση δεν ήρθε. Κωνσταντίνα Δαυλέ, ευχαριστούμε πολύ. Προς ώρας και Αχιλέα Τόπα, μας είπε η Έλλη Τριανταφύλου, τώρα ενδεχομένως και να ήσουν ήδη στην αίθουσα και να το άκουσες, να κρατάμε μικρό καλάθι στο θέμα των κόκκινων δανείων και πληστηριασμών. Τι λένε οι πληροφορίες σου? Καταρχάς, Κωνσταντίνε, νομίζω ότι αυτό που λέει η Έλλη είναι εύστοχο, διότι υπάρχουν αρκετές αναφορές για μονομερείς ενέργειες από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την παράταση της απαγόρευσης πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, υπό τις προϋποθέσεις βεβαίως που ισχύουν. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο ότι θα ισχύσει κάτι τέτοιο. Καταρχάς, σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Δένδιας, είχε συναντήσεις με αντιπροσωπεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας το πρωί και του ΠΑΣΟΚ αργότερα. Το μείζον βέβαια ζήτημα ήταν τι μέλη γενέστε με τα κόκκινα δάνεια. Ενώ να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια που δεν είναι ενήμερα και που υπολογίζονται σε περίπου 40 με 42 δισεκατομμύρια, διαρκώς έχουμε νέα στοιχεία γι' αυτό, οπότε το νούμερο αλλάζει αρκετά συχνά. Η κυβέρνηση λοιπόν ετοιμάζει μία ρύθμιση για τα επιχειρηματικά κόκκινα δάνεια. Θα συζητηθεί αυτό με την Τρόικα στο Παρίσι. Ήδη έχει αποσταλεί ένα πρώτο κείμενο στην Τρόικα και ήδη η Τρόικα έχει στείλει και ορισμένες παρατηρήσεις που κάνουν το Υπουργείο Ανάπτυξης να ελπίζει και να πιστεύει ότι μπορεί να βρεθεί πεδίο συνεννόησης. Και πρόκειται μετά να υπάρξει και μία ρύθμιση ακόμη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και σύμφωνα με αυτά που προέκυψαν από τη συνάντηση μεταξύ των βουλευτών και του κύριου Δένδια. Ξεχωριστή βέβαια. Τον οποίο βλέπουμε δίπλα σου, αλλά δεν τον ακούμε. Ναι. Για τα στεγαστικά δάνεια, για φυσικά πρόσωπα δηλαδή, τα οποία δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους στα στεγαστικά. Αυτό τώρα που ισχύει είναι μία μεταβατική διάταξη που εκπονήθηκε επί Υπουργίας κυρίου Χατζηδάκη και η οποία έλεγε ότι όσοι έχουν ακίνητο, όσον μάλλον η κύρια κατοικία δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ σε αντικειμενική αξία, έχουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 35.000 ευρώ, συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων ακινήτων και μη, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των 270.000 ευρώ και καταθέσεις κάτω των 15.000 ευρώ, τότε αυτοί προστατεύονται, δεν μπορεί να πληστηριαστεί η πρώτη κατοικία τους, η κύρια μάλλον κατοικία τους. Υπήρχε πίεση από την Τρόικα και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μάλιστα το σκεπτικό ήταν όταν έγινε αυτή η ρύθμιση μεταβατική του κυρίου Χατζηδάκη να απελευθερωθούν οι πληστηριασμοί, ναι. Γι' αυτό πίεζε η Τρόικα από το 2015. Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει συμφωνία, καθώς οι βουλευτές έθεσαν αυτό το θέμα στον κύριο Δένδια μετεπιτάσεως μάλιστα, και φαίνεται πως και το Υπουργείο συμφωνεί. Είναι αυτό ένα σύριαλ το οποίο θα το παρακολουθούμε. Ναι. Και Κωνσταντίνε, απλά για να σου δώσω μία εικόνα. Εντάχει, διότι γύρισα το κεφάλι μου και είδα από εκεί να με περιμένει δίπλα στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος ο Βασίλης Μπεσκένης. Δεν θα σε καθυστερήσω. Το Πασό κάνει λόγο για συμφωνία. Το Πασό κάνει λόγο για συμφωνία. Μάλιστα. Το έθεσε τον κύριο Δένδια και συμφώνησε. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης λένε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να υπάρξει μέρημνα για τις κύριες κατοικίες και τους πληστηριασμούς. Μακάρι. Να το δούμε και στην πράξη. Προς το παρόν, καλό Σαββατοκύριακο, Αχιλέα Τόπα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και φίλες, φίλοι, εδώ θα δούμε τον Βασίλη Μπεσκένη. Πριν υπήρχε δίπλα του ένα πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Ορκίζομαι, πραγματικά αλήθεια λέω. Υπήρχε. Με τι έπαθε. Τζάμι. Να το. Το Embraer. Δύο τέτοια έχουμε, κυρίες και κύριοι, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των υψηλών κυβερνητικών στελεχών. Διότι δεν πηγαίνουν, έρχονται όλοι. Υπάρχει πρωτόκολλο συγκεκριμένο. Το οποίο ρυθμίζεται, αν δεν κάνω λάθος, Βασίλη Μπεσκένη, από την πολεμική αεροπορία. Να το γράφει και εδώ. Όχι, πολεμική αεροπορία. Συντηρείται. Μάλιστα. Ναι. Και είναι ταγμένα στο όλο τη πολεμική αεροπορία. Μπράβο. Και το αποφασίζει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι έπαθε αυτό, καλά, το ένα από τα δύο. Προφανώς αυτή η πολεμική αεροπορία για μια ρογμή που προέκυψε στο δεξί τζάμι, μπροστινό τζάμι, να το πω έτσι, όσο πιο περιγραφικά μπορώ. Κάτσε μια στιγμή. Στο δεξί, πιλωτήριο. Τζάμι, πρέπει να είναι αυτό εδώ. Έτσι όπως το βλέπουμε. Ναι. Κάνουμε και διαγράμματα, πραγματικά δηλαδή, μόνο εμπειρογνώμων. Καλά, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μεγάλο πράγμα. Ρογμή λοιπόν, ύψος 37.000 ποδών πάνω από τη Θάσο. Ναι. Εν πτήση από την Άγκυρα προς το Μιλάνο. Κάτσε, περίμενε. Άγκυρα, Ορκομοσία, Ερντογάν.
όπου παρέστη ο κύριος Βενιζέλος εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση. Μιλάνο άτυπη σύνοδος Υπουργών Εξωτερικών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πάνω από ό,τι φτάσω, προέκυψε αυτό που προέκυψε. Δηλαδή, ρογμή στο τζάμι. Όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι πράγματα με τα οποία μπορεί να παίξει κανείς αυτά, σε κάθε περίπτωση. Δεν υπήρξε συμπίεση ή αποσυμπίεση. Ακριβώς, ναι. Αυτό που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας. Δεν υπήρξε συμπίεση, αποσυμπίεση της καμπίνας του αεροσκάφους, βέβαια. Ναι. Αλλά προληπτικά καταδικάμε. Είναι όμως, όχι μόνο προληπτικά, είναι και νομίζω ότι προβλέπεται απολύτως από τους κανονισμούς. Ζητήθηκε από το κέντρο ελέγχου του αεροδρομίου Μακεδονίας να κατέβουν, διότι είχε προκύψει το πρόβλημα, όπως και έγινε. Το αεροπλάνο είναι προς συντήρηση. Έφυγε από την Ελευσίνα το έτερο Embraer που ανέφερες και εσύ, το έτερο από τα δύο, για να παραλάβει τον κύριο Βενιζέλο, γιατί πρέπει να βρίσκεται σήμερα στο Μιλάνο για τη σύνοδο. Ματιάσαμε το βενιζελικό αεροσκάφος. Λίγο, ναι, γιατί θέλω να σου πω, Κωνσταντίνο, ότι αυτό. Το πρωί που προέκυψε το ρεπορτάζ αυτό, ψάχνοντας και εγώ να βρω τι γίνεται, ρώτησα τελικά πώς θα μεταφερθεί, πώς θα μετακινηθεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Είχα ένα θέμα στα αρχή να βρουν αεροπλάνο, διότι δεν έχουμε και πολλά. Ναι. Και ένα Gulfstream το οποίο υπάρχει ακόμα είναι δεσμευμένο για να. Είναι Προεδρία της Δημοκρατίας. Αύριο. Κυβερνητικό κλιμάκιο για το θέμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μάλιστα. Οπότε, όλα καλά. Τον φάγανε, τον γλωσσοφάγανε, τον γλωσσοφάγανε. Σε συντήρηση του Embraer. Αυτά είναι καθημερινά. Απλά όπως συμβαίνει στο αυτοκίνητο από το ρεπορτάζ. Στα 37.000 πόδια δεν παίζεις, παρακαλώ. Προφανώς. Να σημειώσω για το ρεπορτάζ μονάχα ότι δεν είναι θέμα συντήρησης αυτό. Ναι. Έτσι. Όπως λέει το ρεπορτάζ, ναι. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Οπουδήποτε. Αυτό. Και οποτεδήποτε. Τώρα συνέβη πάνω από τη Θάσο μέσα τον κύριο Βενιζέλο. Κυρίες και κύριοι, τώρα σε λίγο δεν ξέρουμε τώρα τι θα πρόκειται να συμβεί, αλλά εσείς μείνετε μαζί μας. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και να συναντήσουμε τον Γιώργο Φελίδη, διότι βλέπουμε μία σκηνή την οποία την παρακολουθήσαμε μία φορά, μας κόπηκαν τα γόνατα και θα αρχίσουμε τώρα τι να τη συνηθίζουμε. Γιώργο, θα συνηθίσουμε το τέρας των αυτών των τέλος πάντων, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω. Ναι. Εξαρτάται πώς θα τη δούμε αυτή τη σκηνή. Αν σκεφτούμε ότι αποτελεί την ίδια ώρα όπλο κατατρομοκράτησης των αντιπάλων και της Δύσης, αλλά και θα λέγαμε ένα όπλο στρατολόγησης θερμών νεαρών από τη Δύση αλλά και από αραβικά κράτη. Είναι η σκηνή μπροστά στο μέγα τέμενος της Μοσούλης, συμβολικό αυτό, με τους τρεις μασκοφόρους τζιχαντιστές να έχουν έναν εχμάλωτο, έναν από 15 εχμάλωτους Κούρδους μαχητές και να τον αποκεφαλίζουν μπροστά στο μεγάλο τέμενος της Μοσούλης. Ούτως ώστε βέβαια να ασκηθεί πίεση, υποθέτω, πίεση στην κυβέρνηση του Ιρακινού Κουρδιστάνου ή του Κουρδικού Ιράκ, πες το όπως θέλεις, για να σταματήσει να υποστηρίζει τους αντάρτες. Πιο ευθεία πίεση δεν θα μπορούσε να ασκηθεί, αφού οι 15 αυτοί άμυροι εχμάλωτοι. Άμυροι όμυροι. Υποχρεώθηκαν να ηχογραφήσουν έκκληση προς τον Μασούντ Μπαρζανί, τον πρόεδρο του Ιρακινού Κουρδιστάν, να σταματήσει τις συμμαχίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να μην αφήνει την Αμερική να παρεμβαίνει στην περιοχή. Κτηνοδίες κάνουν σχεδόν όλες οι πλευρές σε ένα πόλεμο. Η αισθητική της κτηνοδίας των μαχητών του Ισλαμικού κράτους έχει ξεπεράσει οτιδήποτε έχουμε δει, τουλάχιστον τη μοντέρνα εποχή ή τη μεταμοντέρνα, πες την όπως θες. Εδώ βλέπουμε ένα πιτσιρίκι με Καλάσνικοφ. Ένα πιτσιρίκι με Καλάσνικοφ, δηλαδή. Είναι τα σχολεία του μίσους. Τώρα θα μου πεις και προχθές είδαμε ένα πιτσιρίκι με Ούζι στις Ηνωμένες Πολιτείες που του φυγε και σκότωσε τον εκπαιδευτή του. Ακριβώς. Εδώ όμως μιλάμε για, όπως βλέπουμε τον εικονοζόμενο, είναι ένας Κούρδος, ένας έφηβος, ο οποίος από ηλικία 13 χρονών μπήκε σε έναν από αυτούς τους θρησκευτικούς μετρεσέδες του Ισλάμ, τα σχολεία του μίσους των τζιχαντιστών, στα οποία εκτός από γυμναστική ανάγνωση του Κορανίου, της ζωής του προφήτη κτλ, βλέπουμε και πλήρη εκπαίδευση στα όπλα, στα επιθετικά και φωνικά όπλα. Και βέβαια, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που γλίτωσαν από αυτά, ο συγκεκριμένος χρειάστηκε όλη του οικογένεια να μετακομίσει από τη Συρία στην Τουρκία, ανάγκαζαν τα παιδιά
να βρίσκονται μπροστά σε δημόσιες εκτελέσεις. Βέβαια, για να συνηθίζουν. Μπροστά σε αποκεφαλισμούς, μπροστά σε μαστιγώσεις κτλ. Ναι, εδώ ωραία. Βλέπουμε τη χθεσινή κτηνοδία. Και πραγματικά αυτό που λες ότι μπορεί να αρχίσουμε να το συνηθίζουμε έχει κάποιο κίνδυνο. Άστε. Βλέπουμε 250 Σύρους στρατιώτες, οι οποίοι ακούμε και τον ήχο. Τους φωνάζουν λες και είναι πρόβατα, όπως ο Βοσκός κάνει προς το πύμνιό του. Ακούς τον ήχο, Κωνσταντίνε, ναι, έτσι. Ναι. Βλέπεις τον υποκόπανο του όπλου και τις κλωτσές προς τους εχμαλώτους. Αυτό βέβαια είναι ένας εξευτελισμός, μια ταπείνωση η οποία ακολουθείται από την μαζική τους εκτέλεση. Τους στείνουν όλους στη σειρά και τους εκτελούν με πολυβόλο. Σκηνές τις οποίες δεν δείχνουμε. Γιώργο Φελίδη, ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Μακάρι να έχουμε καλύτερα νέα από τη Δευτέρα. Αλλά να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως πάει η Ανθρωπότης και η ευρύτερη περιοχή, δεν το βλέπω. Η Βρετανία αύξησε τον αντιτρομοκρατικό της συναγερμό. Από ουσιώδη απειλή. Μα είμαστε μόνο στην αρχή. Πολύ φοβάμαι. Γιώργο Φελίδη, ευχαριστώ θερμά. Καλησπερίζω την Ελένη Ιατρού. Κάθε φορά που τη βλέπω, παίρνω μία ανάσα και λέω: αχ, υπάρχουν κι άλλες παραστάσεις σε τούτη τη ζωή. Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, Αμφιπόλαιο συνέχεια. Ακριβώς έτσι. Φαίνεται λοιπόν ότι εξακολουθεί να αποσπά το παγκόσμιο ενδιαφέρον και χθες το απόγευμα η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, σε μια ημερίδα για την οικονομία και τον πολιτισμό στην Αθήνα, μίλησε για τσουνάμι δημοσιότητας που έχει έρθει πάνω στη χώρα μας λόγω της Αμφίπολης, του Τύμβου, του Καστά, στη Μεσολακιά. Η Αμφίπολη λοιπόν προέβλεψε ότι θα απασχολήσει για πολλά χρόνια ακόμη τους επιστήμονες. Επίσης, προέβλεψε ότι θα γίνει κέντρο διεθνούς ενδιαφέροντος, πόλος έλξης τουριστών αλλά και πόλος οικονομικής ανάπτυξης. Βέβαια εξακολουθεί να διχάζει τους αρχαιολόγους για το εάν έχει συλληθεί ή όχι. NBC, Associated Press και Daily Mail αφήνουν υπονοούμενα πως μάλλον έχει συλληθεί ή τουλάχιστον προσπάθησαν να μπουν την βορύχη και μάλλον έχουν κάνει και καταστροφές και αν ακόμα δεν πήρανε ό,τι αντικείμενο αξίας χρυσό ή αρχαιολογικό μπορεί να έχει μέσα. Το θέμα είναι πως τα σπάει στην κυριολεξία εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου αυτόν τον όρο, στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι από τις 10 Αυγούστου μέχρι τις 20, σε ένα δεκαήμερο, η λέξη Αμφίπολη χρησιμοποιήθηκε 55.000 φορές. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν και αν δεν είναι διαφήμιση για την περιοχή. Το όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου αναφέρθηκε 22.000 φορές, όπως βλέπουμε και στην κάρτα. Μάλιστα, και 6.500 αναφορές έγιναν στην επιβλέπουσα αρχαιολόγο, την κυρία Περιστέρη. Στην κάρτα έχουμε ένα μηδενικό παραπάνω, δεν έχει σημασία. Επίσης πιστεύω ότι ο τάφος συλλήθηκε και ένα από τα κτερίσματα είναι στο λαιμό σου. Θα φτάσουμε και σε αυτό το νούμερο, μην ανησυχείς, θέμα χρόνου είναι. Παρακαλώ. Δεν σε άκουσα. Είπα, πιστεύω ότι ο τάφος συλλήθηκε και ένα από τα κτερίσματα είναι στο λαιμό σου. Αστειευόμενος. Δεν φτάσαμε σε αυτό. Θα κάνουμε πολλά αντίγραφα μόλις βρούμε όλα αυτά τα υπέροχα ευρήματα που βρίσκονται στον τύμβο του Καστά. Λοιπόν, μέχρι τότε όμως θα βλέπουμε τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και αποσπούν την προσοχή σε ηλικίες κυρίως από 21 έως και 50 χρόνων. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθούμε τι λένε, διότι μέσα από τις λέξεις που χρησιμοποιούμε στο διαδίκτυο καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό το οποίο απασχολεί τους χρήστες που πλέον χρήστες είναι και το συσχετίζουν με όλα. Με τον Έμφυα, με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και με τη Φεράρι, με τα Άμφια, με όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη Ιατρού. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό Σαββατοκύριακο στην Βόρειο Ελλάδα, την Αμφίπολη, τη Μεσολακιά, την Θεσσαλονίκη και βλέπω δίπλα σε έναν Γάλλο, τον φραγκοφόν της σκαϊκής οικογένειας, τον κύριο Ανδρίτσο. Καλησπέρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε εικόνες 2008. Να υπενθυμίσουμε ότι είμαστε το... 12. 12. Συγγνώμη. 2012, αυτό που είδαμε πριν από λίγο ήταν η Ελλάδα του 12. Με συγχωρείς. Πες τα εσύ που τα ξέρεις καλύτερα. Η Ελλάδα λοιπόν του 12 και η Ελλάδα του 14. Αυτό συνέκριναν στην γαλλική τηλεόραση, φτάνοντας στο αποτέλεσμα ότι η Ελλάδα του 14 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 12. Και αυτό είναι ένα από τα γεγονότα, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, που έχει κάνει τους Γάλλους να επιστρέφουν μαζικά στη χώρα, είτε για τις παραλίες, είτε για τα αρχαία μνημεία και βεβαίως την Ακρόπολη να αποτελεί την εστία ένας απόλυτος
μαγνήτης διαχρονικός για τους Γάλλους. Φροντίζουν ωστόσο να υπενθυμίσουν στο ρεπορτάζ της γαλλικής τηλεόρασης τι συνέβαινε το 2012. Βλέπουμε και τις εικόνες από το κέντρο της Αθήνας, αυτές τις εικόνες που μετέδαν διαρκώς τα διεθνή δίκτυα ενημέρωσης. Αυτές οι εικόνες, σύμφωνα πάντα με τους Γάλλους, είναι παρελθόν για την Ελλάδα. Η οικονομία της Ελλάδας δεν καταραίει πλέον. Η χώρα επιστρέφει σιγά-σιγά στην ανάπτυξη. Πολύ σιγά-σιγά όμως, βρε αδερφέ. Αυτό πάντα αναφέρεται στο γαλλικό ρεπορτάζ, έτσι, να αναφέρουμε την πηγή μας. Και από εκεί και πέρα η Ελλάδα αποκτά ένα δυναμισμό τέτοιο που, όπως είπα και νωρίτερα, προσελκύει 1,5 εκατομμύριο Γάλλων τουριστών το 2014, δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 36%. Μάλιστα, γίνεται λόγος για καταλήμματα στα οποία ξενοδοχεία, στα οποία κατά το ίμιση οι πελάτες είναι Γάλλοι, οι οποίοι αισθάνονται σαν το σπίτι τους, όπου μιλούμε οι Έλληνες στη γλώσσα τους. Είμαστε μια σχεδόν ημιεπίσημα γαλλόφωνη χώρα. Δηλαδή και το Ινστιτούτο το Γαλλικό κάνει δουλειά χρόνια τώρα. Θυμάσαι και το Grèce France Alliance, Ελλάς Γαλλία συμμαχία που τα λέμε. Τώρα μην το συζητάμε. Βέβαια ήρθε ένας Γάλλος και έφυγε με άδεια χέρια. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Ευχαριστώντας, αγαπητέ Νίκο Ανδρίτσο. Και αναφερόμαστε στον λεγόμενο Κροκοδυλάκια, ο οποίος πρέπει να το παραδεχτεί νομίζω, για διακοπές ήρθε, επειδή ο κροκόδυλος, ο Σύφης, απεδείχθη γάτα. Νοκάουτ έβγαλε τον διάσημο ρεπετολόγο Ολιβιέ Μπερά ο Σύφης, ο κροκόδυλος της Κρήτης, ο οποίος όπως φαίνεται θα συνεχίσει να σουλατσάρει στα νερά της λίμνης του φράγματος ποταμού Ναμαρίου στο Ρέθυμνο. Ο διαβόητος Σύφης κατάφερε να ξεφύγει για τρίτη φορά από τον Ολιβιέ Μπερά. Ο γνωστός κροκοδυλάκιας χθες το βράδυ εντόπισε τον κροκόδυλο, τον πλησίασε, αλλά εκείνος κατάφερε και πάλι να εξαφανιστεί. Η επιχείρηση συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά ο Σύφης είχε γίνει καπνός. Το βράδυ της Τετάρτης, ο γαλλομαροκινός ερπετολόγος πλησίασε δύο φορές το Σύφη τόσο κοντά που τον έπιασε με τα χέρια του. Εκείνος όμως κατάφερε να του ξεγλιστρήσει. Όπως φαίνεται, η νίκη του Σύφη είναι σαρωτική, αφού ο Ολιβιέ Μπερά πρέπει να φύγει από την Κρήτη, καθώς οι υπόλοιπες δουλειές του δεν του επιτρέπουν να παραμείνει. Ο διάσημος ερπετολόγος έχει ήδη αλλάξει μία φορά την ημερομηνία της αναχώρησής του για να πιάσει τον Σύφη, ενώ θέλει να προσπαθήσει ξανά τον Οκτώβριο. Μέχρι τότε οι αρμόδιες αρχές θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους, τοποθετώντας παγίδες με την ελπίδα ότι ο Σύφης θα τσιμπήσει το δόλωμα. Ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συνεδριάσει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης για να καθορίσει τις επόμενες ενέργειες για την παγίδευση του ζώου. Πάντως ο Σύφης ήδη έχει γίνει τουριστική ατραξιόν. Όλο το καλοκαίρι οι τουρίστες συνέρεαν για να δουν και να φωτογραφίσουν τον κροκόδυλο. Ενώ αρκετοί κριτικοί θα ήθελαν το ερπετό να παραμείνει στο φράγμα ως τουριστικό θέαμα. Αυτό που λέει αυτός ο κροκόδυλος είναι ασύλληπτος. Καλησπέρα σας, κύριε Βραχάλη. Πώς είστε? Καλησπέρα σας, κύριε Μπογδάνο. Λοιπόν, Σύφης Γάλλος, Σύφης Ολιβιέ, σημειώσατε ένα. Αντιμετωπίζουμε καμία γαλλική ομάδα ως Έλληνες στην επόμενη φάση του Γιουρόπα? Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την περσινή κυπελούχο Γαλλία στην Κικιά. Λοιπόν, τι έχουμε? Είναι μια κλήρωση η οποία δεν θεωρείται απαγορευτική, αλλά δεν θεωρείται και εύκολη, έτσι. Οι αντίπαλοι δεν θα λέγαμε ότι είναι ιδιαίτερα βατοί, ιδιαίτερα για τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος βέβαια το γνωρίζαμε από την αρχή γιατί ήταν στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, οπότε ήταν αυτομάτως σίγουρο ότι θα παίξει με πολύ ισχυρό αντίπαλο. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να ξεκινήσουμε να δούμε και τις κάρτες με τις ομάδες με τις οποίες κληρώθηκαν οι ελληνικές ομάδες. Στον 11ο όμιλο, Φιωρεντίνα, ΠΑΟΚ, Γκινκάμπ και Δυναμό Μίνσκ είναι οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στον 11ο όμιλο, με τις υποχρεώσεις να ξεκινούν στις 18 Σεπτεμβρίου με πρώτο αντίπαλο την Δυναμό Μίνσκ στην Τούμπα. Στον επόμενο όμιλο, ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε στον 5ο με τις Αϊτχόφεν, Εστορίλ και Δυναμό Μόσχας. Ο Παναθηναϊκός με την Δυναμό Μόσχας και την Αϊτχόφεν
αρκετά δύσκολη αντίπαλη με την Εστορίλ. Να δούμε συνέχεια πιθανότητα θα παίξει. Είναι Πορτογαλία, Πορτογαλία, ναι. Η πόλη από την οποία κατέγεται και ο Ζωζέ Μουρίνιο. Θα παίξει, φαντάζομαι, ρυθμιστικό ρόλο. Είναι λιγότερο δυνατή από τις δύο υπόλοιπες. Mm-hmm. Και στον τρίτο όμιλο, εκεί ο Αστέρας Τρίπολης, όπως σας είπα. Μίγα Σίδερο και το Κουνούπια Τσάλι. Εν τω μεταξύ, έρχεται η Μπεσικτάς να παίξει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ναι, άστο. Ναι. 30.000 κεφάλια πέσανε στην Τρίπολη. Τότεναμ, Μπεσικτάς, Παρτιζάν, είναι η αντίπαλη του Αστέρα Τρίπολης. Παρτιζάν τη Βελιγραδίου. Βελιγραδίου. Να πούμε ότι οι υποχρεώσεις των ομάδων ξεκινούν στις 18 του μηνός, η πρώτη αγωνιστική είναι τότε. Και με θα τον τα ξαναπούμε τότε. Με τον Παναθηναϊκό, ναι. Να υποδέχεται την Δυναμό Μόσχας. Ο Αστέρας Τρίπολης ταξιδεύει στην Τουρκία για να αντιμετωπίσει την Μπεσικτάς και ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την Δυναμό Μίνσκ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά. Μία είδηση να πω και εκτός ποδοσφαίρου, γιατί είναι σημαντική. Είχαμε μία πολύ σπουδαία διάκριση από τον Ηλία Ηλιάδη στο τζούντο. Παγκόσμιο πρωτάθλημα πήρε. Δεύτερη Ο γνωστός Ηλιάδης στην κατηγορία των 90 κιλών. Χρυσό μετάλλιο, παγκόσμιος πρωταθλητής για ακόμα μία φορά. Παγκόσμιος. Ωραίο πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα Βραχάλη. Μία ανάταση εθνική και επανερχόμαστε. papakisky.gr σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε mail. Ένα από τα mail, λέει σιγά, που διαβάζετε όλα τα mail. Τα διαβάζουμε όλα, δεν τα διαβάζουμε στον αέρα όλα. Θα πρέπει να κάνουμε ειδική εκπομπή. Ετοιμάζουμε όμως σιγά-σιγά ενότητες, ούτως ώστε να είναι πιο αμφίδρομη η επικοινωνία μας. Καλησπερίζω την Έλλη Τριανταφύλου, τον Βασίλη Μπεσκένη, τον Γιώργο Κυρίτσι και τον Άρη Πορτοσάλτε. Την Αντίν Χαρδαλιά την συναντήσαμε και πρώτερον στο Γκάζι, όπου την ξαναβρίσκουμε για να μας κάνει ένα μάζεμα του τι συνέβη στην σημερινή ορκομοσία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων. Γιατί? Διότι κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι η γιορτή της Δημοκρατίας έγινε μια αγχωμένη εκδήλωση, τελείως να βγει το πράγμα από τη μέση, χωρίς να έχουμε ντράβαλα. Χαίρε Αντίν εκ νέου. Καλησπέρα σας εκ νέου. Πράγματι, τη γιορτή δεν είδε κανείς, ούτε είδαμε καμία διάθεση από κανέναν για εορταστικό κλίμα. Αντιθέτως, υπήρχε ένα κλίμα να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς ευτράπελα και δεδομένου φυσικά και των εικόνων και των όσων είχαμε δει στις ορκομοσίες στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ήταν άλλωστε κάτι πρωτόγνωρο το να διεξάγονται τελετές ορκομοσίας δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων με συμβούλους ή επικεφαλής παρατάξεων οι οποίοι είναι προφυλακισμένοι και για τους οποίους έπρεπε να δοθεί ειδική άδεια από τον εισαγγελέα φυλακών και να γίνει η μεταγωγή τους. Υπήρχαν και εδώ δρακόντια μέτρα ασφαλείας, διότι υπήρχε έντονη ανησυχία για τυχόν συγκρούσεις μεταξύ αντιφασιστικών οργανώσεων και μελών της Χρυσής Αυγής, που είχαν προαναγγείλει ούτως ή άλλως ότι θα συγκεντρωθούν έξω από το χώρο του αμφιθεάτρου του 984, όπου έγινε, ολοκληρώθηκε η τελετή ορκομοσίας του νέου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Αθήνας. Οι αστυνομικές δυνάμεις φρόντισαν να μην έρθουν οι δύο πλευρές σε καμία επαφή μεταξύ τους προκειμένου να μην υπάρξουν εντάσεις και τυχόν επεισόδια. Είχαν φροντίσει να τηρηθεί η απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων και αυτό που μου έκανε εξαιρετική εντύπωση, πρέπει να σας πω, είναι ότι υπήρχαν αστυνομικοί, ήταν τόσο αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν αστυνομικοί σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο στο Γκάζι, εδώ γύρω από το αμφιθέατρο όπου έγινε η τελετή ορκομοσίας. Υπήρχαν φυσικά και κλούβες τον ΜΑΤ και όπως σας είπα και νωρίτερα, νομίζω ότι ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι μπορούσαμε να μπούμε στο αμφιθέατρο και να παρακολουθήσουμε την τελετή μόνο εφόσον είχαμε ενημερώσει το γραφείο τύπου του Δήμου Αθηναίων ότι θα παραστούμε στην τελετή ορκομοσίας και είχαμε λάβει τις απαραίτητες διαπιστεύσεις προκειμένου να έχουν τα ονόματά μας στις σχετικές λίστες.
και οι λοιποί. Πρέπει να σας πω ότι επίσης έπρεπε να έχουν ειδικές προσκλήσεις, γι' αυτό και υπήρξαν κάποιες λεκτικές αντεγκλήσεις με τον Ηλία τον Παναγιώταρο από την πλευρά της Χρυσής Αυγής, ο οποίος ζήτησε να βρεθεί μέσα στον θέατρο και δεν του επέτρεψαν την είσοδο. Κατά τα λοιπά, γενικότερα ήταν ήπιο το κλίμα, πολιτισμένο θα έλεγα, ψύχρεμο. Δεν υπήρχαν εντάσεις εντός του αμφιθεάτρου κατά τη διάρκεια της τελετής ορκομοσίας. Παρακολουθούμε όσο μας μιλάς μια εντόνως μακιγιαρισμένη νεαρά κυρία Μιχαλολιάκου. Να προσέρχεται. Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων. Θα έλεγα, Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων ορκίστηκε και η ίδια. Κάθισαν σχεδόν δίπλα-δίπλα με τον Ηλία Κασιδιάρη, διότι ο Ηλίας Κασιδιάρης συνοδευόταν από 5 άνδρες της ασφάλειας και είχαν καθίσει οι δύο δίπλα του, ο ίδιος δηλαδή ανάμεσά τους, οπότε δεν θα μπορούσαν να είναι ακριβώς δίπλα με την Ουρανία Μιχαλολιάκου. Παρακαλώ, συνέχισε. Ναι, και να σας πω ότι και από την πλευρά του Ανταρσία ο Πέτρος Κωνσταντίνου ήταν εκείνος που ουσιαστικά προσπάθησε με το δικό του τρόπο να μεταφέρει το μήνυμα των αντιφασιστικών οργανώσεων που είχαν συγκεντρωθεί και έξω από το Κύριος Βούτσης, ο κύριος Κοντονής. Νωρίτερα. Περιγράφω ποιους βλέπουμε την ώρα που μας απευθύνεσαι που δεν μπορείς να το... Ναι, Δρίτσας, όχι Κοντονής. Ο κύριος Δρίτσας ήταν με τον κύριο Βούτση, ναι. Ο κύριος Πλεύρης επίσης από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτούς τουλάχιστον μπορώ να θυμηθώ. Και από εκεί πέρα, όπως σας έλεγα λοιπόν, δεν υπήρξε και κάποια ένταση μεταξύ του Ανταρσία, για παράδειγμα, και της Χρυσής Αυγής. Δεν προκάλεσε γενικώς κανένας κανέναν. Φάνηκε ότι όλοι ήθελαν να υπάρξουν ήπιοι τόνοι. Μόνο ο κύριος Κωνσταντίνου, ως επικεφαλής του Ανταρσία στο Δήμο της Αθήνας, διάβασε τον δικό του πολιτικό όρκο. Είχε ζητήσει την άδεια νωρίτερα από τον κύριο Καμίνη, προκειμένου να περάσει το δικό του μήνυμα, λέγοντας ότι θα αγωνιστεί για μια πόλη με δημοκρατία, χωρίς νεοναζί και ρατσισμό. Ευχαριστούμε θερμά την Αντίνη Χαρδαλιά. Ας παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις Κασιδιάρη και Ουρανίας Μιχαλολιάκου, ούτως ώστε να επανέλθουμε και να συζητήσουμε αυτό το οποίο βλέπουμε με τους συναδέλφους. Πάμε να βάλουμε τους κλέφτες στη φυλακή και προλάβανε και μας βάλανε αυτοί. Αλλά δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα στο τέλος, με κάνει πάντα η Γάζα. Να πω μόνο δύο λόγια. Το ένα έχει να κάνει με τον Ηλία, όπου είναι ένας αθώος άνθρωπος στη φυλακή και παρακολουθήσατε τώρα τη μεταγωγή του σαν να είναι κάποιος κοινός εγκληματίας. Βρίσκεται παράνομα στη φυλακή για δύο νόμιμες καραμπίνες. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι σήμερα ήρθε η απάντηση από την προσφυγή που είχε κάνει η μητέρα μου στο Συμβούλιο Εφετών για να μπορεί να βλέπει τον πατέρα μου παραπάνω από μία φορά το μήνα. Κάτι το οποίο επιβάλλεται από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η δικαιοσύνη απάντησε πως όχι, θα τον βλέπει μόνο μία φορά το μήνα και έδειξε για ακόμη μία φορά το πρόσωπό της πόσο άδικη και απάνθρωπη είναι. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, L30 φίλου, υπάρχει προβληματισμός στα κυβερνητικά στελέχη, όχι για τίποτε άλλο, αλλά για το γεγονός ότι κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι μια εορταστική εκδήλωση της δημοκρατίας, πλέον γίνεται με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με σκυλιά να ψάχνουν για βόμβες, με δημιουργίες στον ΜΑΤ. Νομίζω ότι αυτό είναι μια απλή αφορμή για σκέψη. Στους περισσότερους. Δεν είναι δηλαδή μόνο το σημερινό, οι σημερινές εικόνες αυτές που προκαλούν προβληματισμό. Πιστεύω ότι όλη η εξέλιξη με την υπόθεση Χρυσή Αυγή προκαλεί πολυεπίπεδους προβληματισμούς σε όλο το πολιτικό φάσμα, θα σου έλεγα, αλλά και βεβαίως κατά προτεραιότητα στην κυβερνητική παράταξη. Σε ό,τι αφορά τα σημερινά, το έλεγα και νωρίτερα και ήταν ένα από τα θέματα που κουβεντιάζαμε με τους συναδέλφους το βράδυ των δημοτικών εκλογών. Φαντάσου τι θα γίνεται στα δημοτικά συμβούλια, εκεί που υπάρχει αυξημένη παρουσία της Χρυσής Αυγής, με τις εντάσεις που προκαλούνται, τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι βάζουν τα θέματα στο τραπέζι και βεβαίως με αυτές καθ' αυτές τις απόψεις τους για μια σειρά από ζητήματα. Με συγχωρείς, Έλλη, αλλά έχει προηγηθεί η παρουσία της Χρυσής Αυγής. Ήδη συνέβαιναν, αυτό λέει η Έλλη. Πόσο μάλλον τώρα που έχουν και τη βουλευτική παρουσία.
Ναι, δεν είναι μόνο η βουλευτική παρουσία, είναι και οι εξελίξεις δικαστικές που έχουμε, οι οποίες πυροδοτούν στα πρόσωπα που αυτή τη στιγμή εκφράζουν στο δημόσιο λόγο τη Χρυσή Αυγή, με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στον τρόπο με τον οποίο επιχειρούν να στρέψουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους. Γιώργο, θα εξακολουθήσω να διαφωνώ. Στο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν σόφρονες άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν όλες εκείνες προϋποθέσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ακρότητες από προφυλακισμένους. Υπόδικους οι οποίοι είναι προφυλακισμένοι, οι οποίοι θα εξεταστεί από τη δικαιοσύνη αν είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Γιώργο, οι οποίοι βρήκαν σήμερα ευκαιρία θα να μαζευτούν καμία δικαγιά και να πάνε να κάνουν τα ρατατζούμ. Γιώργο, η Χρυσή Αυγή, καλησπέρα, αντιμετωπίζεται με το τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά ή θέλει μία πιο σοβαρή, συντεταγμένη πολιτική στρατηγική? Το λέω ούτως ώστε στις επόμενες εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης να μην έχουμε τέτοιου είδους σκηνές. Έχει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα είναι πλάνο? Είναι γενικό και το πολυεπίπεδο το πράγμα. Άλλη είναι η αντιμετώπιση στο δρόμο όταν εκφράζεται η φασιστική βία, όπου οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ένα είδος αντίδρασης κοινωνίας. Άλλη είναι η πολιτική αντιμετώπιση, άλλη είναι η ποινική αντιμετώπιση την οποία έχει επιλέξει η κυβέρνηση. Πρέπει να πω ότι η κυρία Ουρανία Μιχαλολιάκου ορθώς έθεσε το θέμα σε σχέση με το δικαίωμα της μητέρας της να βλέπει τον πατέρα της. Δυστυχώς ο πολιτικός χώρος από τον οποίο προέρχεται και εκπροσωπεί δεν αναγνωρίζει τέτοια δικαιώματα σε άλλους κρατουμένους, ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτικά δικαιώματα. Τα θυμήθηκε τώρα που αφορούν τον πατέρα της. Παρόλα αυτά, το καταλαβαίνω, μου φαίνεται απολύτως κατανοητό. Το γενικό θέμα της Χρυσής Αυγής το έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση, δημιουργώντας ένα πρόσφορο κοινωνικό έδαφος, και τώρα δεν ξέρει πώς να το μαζέψει. Είναι δικό τους θέμα και πρόβλημα για την υπόλοιπη κοινωνία. Βασίλη Μπεσκένη, πηγαίνοντας προς τα Χριστούγεννα, το λέγαμε πριν και με την Έλλη, έχουμε μια σειρά ζητημάτων τα οποία θα απασχολήσουν την επικαιρότητα. Δεν έχουμε ίσως αρχίσει να καταλαβαίνουμε πόσο κεντρικό ρόλο πρόκειται να παίξει η επερχόμενη δίκη των προφυλακισμένων και όχι μελών της Χρυσής Αυγής. Πώς βλέπεις την επόμενη περίοδο? Πολύ ένταση. Το είπε προηγουμένως η Έλλη πολύ σωστά. Εκτός από το αβαντάζ, να το πω έτσι, που έχουν τα στελέχη της Χρυσής Αυγής λόγω και της βουλευτικής τους παρουσίας, που δηλαδή πολλαπλασιάζουν τις αντιδράσεις, που θυμόμαστε όλοι πριν από 4 περίπου χρόνια σε εκείνο το περίφημο Δημοτικό Συμβούλιο τον κ. Μιχαλολιάκο με τον ναζιστικό χαιρετισμό. Τι είχε συμβεί, γιατί είχε προκαλέσει δημοσιογραφικά. Υπάρχει το θέμα της ανόδου των τόνων από πλευράς τους λόγω της δίκης. Το ζήτημα εδώ πέρα είναι το εξής, ότι η δίκη ακόμη προετοιμάζεται. Οι προφορίες λένε κατά το φθινόπωρο, μέσα, τέλη, κάπου εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει καταλήξει ακόμα. Και αυτό σημαίνει ότι φτάνουμε πολύ κοντά στο Μάρτιο, που αν δεν με απατάει μνήμη μου, ολοκληρώνεται και το 18ο μήνο της προφυλάκησης. Οπότε πλέον το ζήτημα και με αφορμή την παρέλευση αυτής της προθεσμίας θα αρχίσει να γίνεται πολύ εντονότερο, κυρίως προφανώς σε επικοινωνιακό επίπεδο. Νομίζω ότι η κυβέρνηση, μια και το έθεσε νωρίτερα το ερώτημα και στην Έλλη Κωνσταντίνε, αυτό το οποίο προσβλέπει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει και πολιτικά το θέμα της Χρυσής Αυγής, είναι να προσπαθήσει να αποφορτήσει λιγάκι την κοινωνία, τουλάχιστον στο κομμάτι το οικονομικό, παύλα φορολογικό, ούτως ώστε να αρχίσει να εξορροπείται κάπως η κατάσταση. Μεταξύ μας δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πολλά περιθώρια άλλα. Άρη, τι πρέπει να συμβεί ούτως ώστε στις επόμενες εκλογές να μην έχουμε ορκομοσίες με ΜΑΤ, με σκυλιά να ψάχνουν για βόμβες, με άδεια αμφιθέατρα και με όλη αυτή την αμηχανία και την ανησυχία? Τι πρέπει να συμβεί? Να εξομαλυνθεί η πολιτική κατάσταση. Να προσπαθήσουν οι εκλεγμένοι να είναι σοβαροί, να μπορούν να εκτονώνουν τις όποιες συντάσεις υπάρχουν στην κοινωνία. Αλλά αυτό δεν μπορεί να έχει συμβεί ακόμη. Εδώ έχεις υπόδικους, οι οποίοι πήραν ψήφο από τον λαό, καλός κακός, ψηφίστηκαν, οι οποίοι θα διακριβωθεί από την ελληνική δικαιοσύνη εάν συμμετέχουν σε εγκληματική οργάνωση, που ήταν το κόμμα το οποίο συμμετείχαν ενεργά και για το οποίο ψηφίστηκαν. Συνεπώς, αυτό που έγινε σήμερα, με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν περίμενα ούτε γιορτή, ούτε χρειάζονται γιορτές για μια διαδικασία ορκομοσίας εκλεγμένων αντιπροσώπων μας στο Δήμο. Σήμερα λοιπόν πήγαν κάποιοι άνθρωποι, ενώ 10 οπαδοί της Χρυσής Αυγής, για να κάνουν φασαρία. Οκ,
στήθηκαν σε μια πλευρά, πήγαν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι για αντίδραση, δεν συνεπλάκησαν μεταξύ τους και επέδειξαν και οι μεν και οι δε, εν πάση περιπτώσει με τα σκυλιά θες, με την αστυνομία θέλεις, αλλά δεν είχαμε τα χειρότερα. Είναι μια ένδειξη αυτό. Πριν μας δώσει επαναλαμβάνω, μια ένδειξη, έτσι ώστε και εμείς όταν κάνουμε τα σχόλια, θα επιμείνω, να μην επιχειρούμε να τροφοδοτήσουμε την μελλοντική αντιπαράθεσή τους. Έτσι και αλλιώς είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, έτσι και αλλιώς έχει ο καθένας τα δικά του και αυτό που χρειάζεται ο τόπος είναι μια ομαλή μετάβαση στην επόμενη φάση. Είτε επόμενη φάση φέρει εκλογές, είτε μπορεί να μην φέρει εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, φέρει εκλογές, μπορεί οι εκλογές να φέρουν ένα καινούριο κόμμα στην εξουσία ή να. Δεν ξέρω, ό,τι πει ο λαός, εν πάση περιπτώσει. Κάτι το οποίο δεν συζητήσαμε χθες τελικά. Ας επιχειρήσουμε να τα κάνουμε με έναν τρόπο συντεταγμένο. Ναι. Αυτό χρειάζεται η κοινωνία σήμερα. Δεν προλάβουμε καθόλου. Δεν περιμένουν εμάς για να προκαλέσουν ένταση αν θέλουν, γιατί τρέφονται από την ένταση και αυτό τους διευκολύνει αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Το να το διαπιστώνεις αυτό δεν νομίζω ότι την τροφοδοτείς περαιτέρω. Έλλη Άρη, δώστε μου τη δυνατότητα να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τον Νίκο Φιλιππίδη. Θα δούμε. Διότι αν πιάσουμε αυτή την συζήτηση, τότε δεν θα προλάβουμε να μιλήσουμε ούτε για τα πέντε σημεία του κυρίου Δαραγασάκη, ούτε για τον Έμφυα. Συγγνώμη που βγαίνω κόντρα. Προσπαθώ να πω με έμφαση ότι περάσαμε μια πολύ μεγάλη περίοδο έντασης, την οποία ας ελπίσουμε ότι την αφήνουμε πίσω. Εγώ πρέπει δηλαδή να πω η διαφορά του 12 με το 14 είναι εμφανή στην κοινωνία. Τώρα προφανώς δεν έχουν επιληθεί τα προβλήματα. Οι Γάλλοι τη βλέπουν, κάποιοι Έλληνες δεν τη βλέπουν. Οι Γάλλοι τη βλέπουν. Κάποιοι Έλληνες τη βλέπουν. Ξέρω, κάποιοι Έλληνες όμως επίσης δεν τη βλέπουν. Ποιος τη βλέπει, αλλά τη βλέπουμε εμείς που τη ζούμε. Μας έδωσε και το ρεπορτάζ ο Νίκος Ανδρίτσος. Όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε αυτό. Αυτό λέω, τίποτα άλλο. Νίκο, τι γίνεται με τον Έμφυα? Νίκο Φιλιππίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κατά πρώτον, έχουμε νέα καθαριστικά, τι συμβαίνει? Λοιπόν, γνωρίζαμε ότι έχουν βγει και έχουν εκδοθεί τα περίφημα καθαριστικά αυτά τα φουσκωμένα σε 5 δόσεις. Η πρώτη ήταν τέλος Αυγούστου. Πέρασε αυτή η τροπολογία χτες από τη Βουλή, που το τέλος Αυγούστου γίνεται με την τροπολογία τέλος Σεπτεμβρίου. Από σήμερα το μεσημέρι, λοιπόν, άρχισαν κάποιες διορθώσεις σε πολλά εκαθαριστικά και τουλάχιστον στην αίθουσα σύνταξη τη δική μας, σχεδόν οι περισσότεροι όσοι μπήκαμε στο Ε9, το διαπιστώσαμε ότι δύο δόσεις από τις πέντε, παραμένουν πέντε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, λήγουν τέλος Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε έναν φορολογούμενο, ο οποίος ήταν περίπου 370 ευρώ και αναλογούν γύρω στα 56-57 ευρώ κάθε μήνα, υπήρχαν δύο δόσεις των 57 ευρώ. Διόρθωσε, αν κάνω λάθος, δεν είπαμε τελικά Σεπτεμβρίου. Ότι η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ είναι στα τέλη Σεπτεμβρίου. Καλά, ναι, είπαμε ότι είναι και σε έξι δόσεις που αρχίζει ακριβώς από τέλη Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, αλλά... Και αυτό είναι για την πρώτη και τη δεύτερη, που δεν είναι σε έξι δόσεις, είναι σε πέντε δόσεις. Εξηγήστε μου το. Λοιπόν, καταρχήν έχει βγει ανακοίνωση του Υπουργείου της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων που τονίζει αυτό που λέει η Έλλη, ότι θα πληρωθεί σε έξι δόσεις με πρώτη στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ενωμένης, ακριβώς, το ερώτημα είναι. Σεπτεμβρίου. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο έπρεπε να προχωρήσουν σε αυτές τις ενδιάμεσες διορθώσεις. Για ποιο λόγο δεν έχουν αποσυρθεί ακόμα αυτά τα σημειώματα μέχρι να ψηφιστεί το κύριο μέρος της τροπολογίας, η οποία περιμένουμε να έρθει μέσα στην επόμενη εβδομάδα στη Βουλή, και βάζουν τον κόσμο σε αυτήν την ιστορία, στην ιστοσελίδα που υποτίθεται ότι μας χρεώνει η εφορία με όλους μας τους φόρους, και όταν μπαίνουμε μέσα, χτυπάει η καρδιά μας, τι θα συναντήσουμε, κάθε φορά να συναντάμε μια έκπληξη. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αυτό για να μας κρατάνε μια απλή εξήγηση είναι ίσως για να μην καταγραφούν οι προσαυξήσεις που αυτομάτως θα μπαίνανε, Νίκο, από το τέλος του Αυγούστου. Γιατί δεν το αποσύρουν, εξήγησε μου, Βασίλη. Ποιες προσαυξήσεις όταν η ίδια η πολιτεία αποφασίζει ότι νομίμως θα αρχίσει η αποπληρωμή από την 30η Σεπτεμβρίου. Θα τρελαθούμε. Ναι, θα τρελαθούμε. Ποιος έχει την ευθύνη, Νίκο, για να μην μιλούμε γενικώς και αόριστος. Ποιος έπρεπε να τα κάνει αυτά και δεν τα κάνει? Ποια υπηρεσία? Ποιος είναι, είπε, με το όνομα? Είναι ο Γκίκας Χαρδούβελης? Είναι ο κύριος Μαυραγάνης? Ποιοι είναι λοιπόν, υπεύθυνοι? Η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, η σχετική, είναι Υπουργός Γκίκας Χαρδούβελης, Υφυπουργός επί των φορολογικών θεμάτων Γιώργος Μαυραγάνης, Γενική Γραμματεία Εσόδων η κυρία Σαβαΐδου, Γενικός Γραμματέας Πληροφορικών Συστημάτων ο κύριος Χάρης Σαβδάρης. Αυτοί οι τέσσερις φαντάζομαι μπλέκονται. Φαντάζομαι. Αυτές είναι οι πολιτικές ευθύνες. Τι πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Χαρδούβελης? Επειδή πριν από δύο μήνες διώξαμε τον άλλον για ανήκανα. Ναι, γι' αυτό λέω. Επειδή πρέπει τώρα να παραιτηθεί ο κύριος Χαρδούβελης, άντε να βρει άλλον. Μειώνονται και οι σημητικοί εδώ που τα λέμε. Βασίλη Μπεσκένη, είχαμε σήμερα, ψάχνω να το βρω τόση ώρα στα χαρτιά μου, δεν το βρίσκω, αλλά θα μας τα δώσεις εσύ. Είχαμε σήμερα πέντε σημεία από τον κύριο Δραγασάκη σε σχέση με τον προγραμματισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ. Ναι, λοιπόν, επιγραμματικά. Μια και έχουμε πιάσει οικονομία δηλαδή. Ρήτρα ανάπτυξης με διαγραφή
μεγάλου χρέους, μεγάλου μέρους του χρέους. Δέσμη μέτρων που θα συμβάνουν στην ανάκαμψη της οικονομίας, αποκατάσταση κατώτατου μισθού, βιώσιμες φορολογικές ελαφρύνσεις με επαναφορά του φορολογικού του ορίου και επιστροφή φόρου. Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία 200 έως 300.000 θέσεων εργασίας. Καταπολέμηση, η δέσμη μέτρων την οποία προανέφερα, καταπολέμηση φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής ώστε να ειστρέψουν χρήματα στα μεία του κράτους και ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Τα 5 σημεία του Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Δραγασάκη, αποτυπώθηκαν στο ραδιοσταθμό το Κόκκινο, στο Κόκκινο δεν κάνω λάθος, και επίσης αν δεν με πατάει μνήμη, ο Γιώργος Κυρίδης μπορεί να με βοηθήσει σε αυτό, είναι ουσιαστικά οι πρώτες επίσημες, να το πω έτσι, τοποθετήσεις, παύλα προτάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το τι πρόκειται να κάνει το επόμενο διάστημα. Και μάλιστα είναι, λέει, μέτρα τα οποία πρόκειται να υιοθετηθούν και επιλογές πρόκειται να υλοποιηθούν. Σε άμεσο χρόνο ναι, ναι, ναι. Από την ενδεχόμενη ανάληψη. Γιώργο Κυρίτση, και παρακαλώ και τον Νίκο Φιλιππίδη να παραμένει εν γρηγόρηση σε αυτό. Βλέπω 5 δισεκατομμύρια τα οποία θα πρέπει να διοχετευθούν μέσα από αυτό το οικονομικό πρόγραμμα. Εδώ η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αποσπάσει μία δόση για 1,3, για 1,8. Πού θα βρεθούν αυτά τα... Η δόση αυτή δεν πάει στο εσωτερικό της χώρας. Είναι μία δόση η οποία θα αποπληρώσει κάποια ομόλογα, τα οποία νομίζω κατέχει ήδη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, άρα η δόση αυτή δεν μας ενδιαφέρει. Ναι, όχι. Θέλω να πω ότι... Δεν έχει σχέση δηλαδή με την κουβέντα μας. Ζούμε τα τελευταία χρόνια και ενδεχομένως να θεωρήσεις ότι υπάρχει μια σύνδεση. Ζούμε τα τελευταία χρόνια την πολιτική κυβερνήσεων οι οποίες ψάχνονται για 400 εκατομμύρια. Για 400 εκατομμύρια. Για 400.000, για 700.000. Ναι. Εδώ πού θα βρεθούν money κατευθείαν στην αρχή 5 δισεκατομμύρια. Μπορούν να βρεθούν αν κάνουμε και λίγη υπομονή σε 2 εβδομάδες που θα είναι ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, πιστεύω θα τα πει πιο αναλυτικά, αλλά μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αμέσως, ας πούμε, ο κύριος Χρυσοχοίδης βρήκε 350 εκατομμύρια να δώσει σε μια εταιρεία που διαχειρίζεται έναν αυτοκινητόδρομο, επειδή έχει μειωθεί η κίνηση και θέλει να έχει εγγυημένα κέρδη, διότι εδώ είμαστε Σοβιετία. Πρέπει να είναι εγγυημένο το κέρδος του επιχειρηματία. Δεν το γνωρίζω. Μήπως ήταν στο συμβόλαιο παραχώρησης έργου. Δεν ξέρω αν ήταν στο συμβόλαιο, όχι, διότι θα. Αν ήταν δεν θα χρειαζόταν, γιατί εγώ άκουσα τον κύριο Χρυσοχοίδη ότι θα νομοθετήσει. Αλλά εγώ ξέρω πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία έχουν μείωση κίνησης λόγω του μνημονίου και τα οποία κλείνουν και που οι ιδιοκτήτες τους κινδυνεύουν να πάνε φυλακή, να χάσουν τα σπίτια τους και κανένας δεν νομοθετεί για να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Λοιπόν, μια κατάλληλη αναμόρφωση των δημόσιων οικονομικών και, και ένα χτύπημα της φοροδιαφυγής. Στοιχειώδες. Στην αρχή νομίζω ότι φτάνει και παραφτάνει. Και θα σας πω ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν το είπα το νούμερο, είναι μια εξαιρετικά σημαντική έκθεση που έγινε από τον ελβετικό τραπεζικό κολοσσό, τη UBS, ο οποίος υπολόγισε, μάλλον δεν υπολόγισε, τους κατέγραψε έναν-έναν, στην Ελλάδα υπάρχουν 505 άνθρωποι οι οποίοι έχουν περιουσία 60 δις, το 1/3 του ΑΕΠ. Πού την έχουν, λοιπόν, την έχουν για μια στην Ελλάδα, κοινωνία όμως, η οποία εξελίσσεται σε κοινωνία 99%, 1%. Νίκο Φιλιππίδη. Λοιπόν, 7.000 άνθρωποι στην Ελλάδα δηλώνουν πάνω από 100.000 ευρώ εισόδημα. Από αυτούς. Από αυτούς ό,τι πάρεις. Να σας πω για τη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Έχει σπάσει σε κομμάτια. Όσες φορές προσπάθησαν να επιβάλλουν αυτό το πολύ μεγάλο φόρο ιδιοκτησίας, κατέβαινε το αφορολόγητο γιατί διαπίστωναν ότι δεν παίρναν τίποτα. Παίρνανε όχι τα 500 εκατομμύρια. 7.000, μισό λεπτό, να τους βάλουμε λίγο, να τους προσθέσουμε όλους αυτούς. Είναι 7.000 που είπες εσύ με εισόδημα άνω των 100.000. Ναι. Ο Γιώργος βρήκε 500 ανθρώπους. Δεν τους βρήκα εγώ, η UBS βρήκε 505 όλοι μαζί. Είναι 505 με 60 δις, τα οποία είναι όλα στην Ελλάδα προφανώς. Λοιπόν, ο κ. Κατρούγκαλος μας έλεγε στην αρχή της εβδομάδας ότι είναι 16.000 αυτοί που είναι μέσα στη λίστα Λαγκάρτ και διάφορα τέτοια. Οκ, οι υπόλοιποι καθαρίσαμε. ΣΥΡΙΖΑ, διότι τελειώσαμε από φόρους. Όχι, δεν είναι. Βρήκαμε όλους αυτούς. Λοιπόν, μισό λεπτό. Επειδή την έχω ξανακούσει αυτή την κουβέντα. Μισό λεπτό. Γιώργο, σε σένα θα έρθω. Νίκο, ολοκλήρωσε, σε παρακαλώ. Μισό λεπτό. Διακόψαμε τον Νίκο. Έδινε στοιχεία συγκεκριμένα. Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάθε φορά όταν φτάνουμε να εφαρμοστεί, όταν είναι στην αντιπολίτευση και η Νέα Δημοκρατία, περίπου με τα Ζάπια, περίπου τα ίδια έλεγε, φαντάζομαι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα κάτι λίγο πιο ρεαλιστικό να ακούσω. Κάτι λίγο πιο συγκεκριμένο. Ρεαλισμός δεν υπό είναι να φορολογείται ο φτωχός και ο άνεργος και να μένει ο εφοπλιστής στο αγερόβλητο. Να τελειώσω, να σε καταλαβαίνω. Συγγνώμη, επιτρέψτε μου. Απλώς ο εφοπλιστής μπορεί να πάρει πολύ εύκολα το πλοίο του και να φύγει τότε από την Ελλάδα. Να μην μιλάει για πατρίδες και μπούρδες, να ξέρουμε. Αν μιλάμε για πατρίδα, να φορολογούμαστε κιόλας. Ναι, αλλά θα πρέπει να έχει δουλειά ο Έλληνας.
ο εργαζόμενος με το χαμηλό μισθό. Γιώργο Κυρίτσι, αυτό το οποίο λέει. Να βάλω λίγο στην κουβέντα, έχει ενδιαφέρον μια αποστροφή του κ. Τραγασάκη. Για να επενδυθεί φορολογική συνείδηση στη χώρα και επειδή το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, πρέπει να πληρώσουν και οι πλούσιοι. Άμα πληρώνουν πάντα οι φτωχοί, δεν γίνεται να εμπεδοθεί φορολογική συνείδηση και ποτέ το κράτος δεν θα μαζέψει έσοδα. Γιώργο, Κωνσταντίνο, επιτρέπεις μια παρατήρηση θα πάω στο Βασίλη. Διεσού θα πάω στο Βασίλη. Απλά διερμηνεύοντας αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Φιλιππίδης και διαβάζοντας και πολλά μηνύματα τηλεθεατών όλες αυτές τις μέρες, ούτε λίγο ούτε πολύ, σου λέει το εξής. Ο Γιώργος Παπανδρέου σου έλεγε λεφτά υπάρχουν. Η Νέα Δημοκρατία σου πέταξε 2-3 ζάπια εκεί πέρα, τέλος πάντων, για να θαμποθείς. Μετά ήρθε, δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Τώρα βλέπει και τον ΣΥΡΙΖΑ που λέει θα πάρεις 5 δισεκατομμύρια. Αυτό που είπε ο Νίκος Φιλιππίδης δεν είναι ούτε αντισυριζέικο, ούτε εμπαθές. Σου είπε το εξής. Κάτι πιο ρεαλιστικό, ρε παιδιά. Η κυβέρνηση είναι ο πολιτικός εκπρόσωπος των ανθρώπων που έχουν συνηθίσει να μην πληρώνουν φόρους. Είναι ο πολιτικός εκπρόσωπος των πλουσίων. Δεν πρόκειται ποτέ να μαζέψει λεφτά από τους πλούσιους. Θα κάνει ακριβώς το αντίθετο. Η δουλειά της είναι να μαζέψουμε κάτι όμως για να πρώτα. Πληρώσουν οι πλούσιοι. Βασίλη Μπεσκένη, να συμφωνήσουμε σε κάτι πάρα πολύ απλό. Να ορίσουμε δεν μπορούν, δεν θέλουν, γιατί είναι τα δικά τους λεφτά. Να προσθέσω στην κουβέντα που άνοιξε προηγουμένως μεταξύ του Νίκου και του Γιώργου το εξής. Είχε ενδιαφέρον μια αποστροφή του κ. Δραγασάκη στη σημερινή συνέντευξη από όπου και αντλήσαμε αυτά τα πέντε σημεία. Η οποία λέει με αφορμή αυτού που ο Νίκος σχετικά με τη φοροαποφυγή και την φοροδιαφυγή, η οποία θα καταπολεμηθεί, που πράγματι νοιήμασταν και γεράσαμε, ότι λίγο πριν ο κ. Τραχασάκης λέει ότι δεν λειτουργεί το υπάρχον φορολογικό σύστημα, θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα καινούργιο, το οποίο φαντάζομαι θα οδηγήσει και στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Το ερώτημα λοιπόν, φαντάζομαι επίσης, που πρέπει να τεθεί σε μια ρεαλιστικότερη βάση, είναι αυτό το καινούργιο φορολογικό σύστημα είναι έτοιμο? Θα αποτυπωθεί στην ΔΕΘ από τον κ. Τσίπρα που πριν νωρίτερα ο Γιώργος? Εγώ πάντως που ρώτησα τον κύριο Μιλιό αυτής της εβδομάδος. Μπορώ να σας πω μια παρατήρηση. Γιατί κάθε φορά κάθε κυβέρνηση αλλάζει μόνη της η κάθε κυβέρνηση. Δηλαδή 4-5 φορολογικά συστήματα κάθε χρόνο. Άρη, ρώτησα τον κύριο Μιλιό. Με συγχωρείς Άρη και με συγχωρείς Έλλη. Επειδή στην πορεία θα είμαστε μαζί με τον κύριο Ξηδάκη και τον κύριο Κίρτσο, και θα ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο τώρα στο Βασίλη Μπεσκένη και τον Νίκο Φιλιππίδη. Αναρωτιέμαι αν ο Νίκος έχει κάτι να μας πει στο ένα λεπτό πριν πάμε για διάλειμμα. Συμπαθάτε με, είναι θέμα οργάνωσης. Όχι, απλώς όταν λέω κάτι πιο ρεαλιστικό, κάτι πιο συγκεκριμένο, δηλαδή το να ζητούμε κάθε φορά τους μυστηριώδεις ανθρώπους που έχουν λεφτά, οι οποίοι πολύ εύκολα επειδή έχουν πολλά λεφτά μπορούν και να αποφύγουν την πληρωμή των φόρων και δεν θα τους κρίνουμε εμείς τώρα ηθικά. Εμείς οικονομία κάνουμε. Γιατί δεν θα τους κρίνουμε ηθικά, δεν πληρώνουν φόρους, πληρώνουν φτωχοί και δεν θα τους κρίνουμε ηθικά. Πώς δεν θα τους κρίνουμε ηθικά? Όταν κρίνουμε ηθικά οποιονδήποτε έπαιρνε επί δύο μήνες τη σύνταξη μάνας του που πέθανε, δεν θα κρίνουμε ηθικά αυτόν που είχε 60 δις. Τους κρίνουμε άσχημα ηθικά. Δηλαδή, γιατί δεν θα τους κρίνουμε? Τι είναι αυτό που κρίνουμε με τον χειρότερο τρόπο ηθικά? Συμφωνώ μαζί σας. Τους κρίνουμε άσχημα ηθικά, αλλά λεφτά δεν μπαίνουν στα ταμεία με την ηθική. Ο Νίκος Γιώργο, το λέει. Για 60 δις δεν πληρώνουν από πού το ξέρουμε. Το λέει UBS. Η UBS λέει ότι βρήκα ότι υπάρχουν στην Ελλάδα 500 άνθρωποι με περιουσία 60 δις. Ξέρουμε ότι δεν φορολογούνται. Ναι. Έχουμε κάποιο υποδείξει ποιοι είναι αυτοί που δεν φορολογούνται. Αυτό που λέει ο Άρης είναι σωστό. Ή δεν πληρώνει 100 από τους 500. Έχεις κάποιο στοιχείο τέτοιο? Απλώς πέταξε τώρα ένα νούμερο ότι οι 500 έχουν 60 δις. Θα σας πω άλλο ένα νούμερο. Ξέρεις αν δεν φορολογούνται? Δεν θα μας το πεις τώρα. Γιώργο, δεν θα μας το πεις τώρα. Γιώργο, δεν θα μας το πεις τώρα. Κάτσε, θα το πω άλλη μια φορά. Γιώργο, δεν θα μας το πεις τώρα. Γιώργο, δεν θα μας το πεις τώρα. Πώς βγαίνει από το 12 στο 13. Δεν θα μας το πεις τώρα. Γιατί πρέπει να πάω σε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το λόγο σε σένα. Τέταρτο μέρος εκπομπής, Δημήτρης Τσίγκος στη σκηνοθεσία και την καλλιτεχνική επιμέλεια. Ευτυχώς που δεν εκπέμπουν η Ράδιο Αρβίλα, διότι αυτό το οποίο έγινε πριν θα είχε σίγουρα φιγουράρει στο top 5. Μιλάγαμε, μας πήρε ουσιαστικά στο τέλος η ροή. Όχι, θα το πεις, όχι, δεν θα το πεις, μα θα το πω. Έχω δεσμευτεί να επανέλθω με τον Γιώργο Κυρίτσι, πάντα μαζί με τον Άρη Πορτοσάλτε. Καλωσορίζω τον κύριο Κίρτσο, Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ
και του εαυτού του βεβαίως πάντοτε, τον κύριο Ξηδάκη, καθώς επίσης και τον κύριο Χρήστο Πετράκο, ο οποίος είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής της Δημοκρατικής Αριστεράς. Καλησπέρα. Μου γράφει μήνυμα και θα το βρω ευθύς αμέσως. Ακροάτρια, μου έχει μείνει από το ραδιόφωνο, δηλαδή τηλεθεάτρια, λέει: σε παρακαλώ, ρώτα τον Κυρίτσι, ουσιαστικά εγώ θα ρωτήσω όμως τον Ξηδάκη, πώς θα φορολογήσουν τους πλούσιους. Δηλαδή, με ποιο τρόπο φοροδιαφεύγουν οι πλούσιοι και πώς θα εξαλείψουν ή θα παρακάμψουν τον τρόπο αυτό εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα αναγκάσει, Φερρυππίν, ο ΣΥΡΙΖΑ κάποιον πλούσιο να βάλει ελληνική σημαία στα πλοία του ή στη θαλαμιγό του για να πληρώσει φόρο, ή θα τους εμφυσίσουν τον πατριωτισμό. Και αν δεν το κάνουν, αν συνεχίσουν οι πλούσιοι να βρίσκουν νομικά τρίκ για να αποφεύγουν τους φόρους, θα τους αναγκάσουν με κάποιο τρόπο. Κύριε Ξηδάκη. Όλο αυτό είναι 5-6 ερωτήσεις μαζί. Είναι βασικά μία. Εγώ. Είναι η τελευταία. Ότι λέτε θα φορολογήσουμε τον πλούτο. Ο πλούτος βρίσκει τρόπο, ο πολύ μεγάλος πλούτος, να κρύβεται ή να αναχωρεί από τη χώρα. Εσείς τα κάνετε. Καταρχάς, δεν είναι δυνατόν να κρυφτεί. Ο βήχας, ο έρωτας και το χρήμα δεν κρύβονται. Υπάρχουν. Mm. Ακόμη και οι offshore, οι άνθρωποι ειδικοί στην εφορία μεγάλου πλούτου και στη λεωφόρο Κηφισία στον πύργο, ξέρουν ποιοι έχουν τις offshore στις οποίες έχουν κρεμάσει πολυτελείς κατοικίες, πολυτελεί αυτοκίνητα. Υπάρχει τρόπος να συλληφθεί αυτός ο πλούτος και να πληρώσει τον νόμιμο φόρο. Δεν θα πας να του πάρεις το κεφάλι το σπίτι, αλλά αν έχει ένα σπίτι που κάνει 1,5 εκατομμύριο και δηλώνεται σε μια offshore και δεν πληρώνει τίποτε, αυτός που είναι μόνο. Δεν είναι νόμιμο αυτό. Είναι εν μέρη νόμιμο. Υπάρχει ένας τρόπος που εφαρμόζουν όλες οι πολιτισμένες κοινωνίες της Δύσεως. Ένας άνθρωπος που είναι μόνιμος κάτοικος σε μια χώρα να πληρώνει κάποιο φόρο για τα υπάρχοντά του, για την περιουσία του που έχει σε αυτή τη χώρα. Είναι απλά πράγματα αυτά που κάνουν, εφαρμόζουν οι Αμερικάνοι, οι Γάλλοι. Mm-hmm. Δεν είναι. Και να προσθέσω κι εγώ κάτι σε αυτό. Παρακαλώ. Μόλις ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσω. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο ή κανένα όραμα, ούτε κανείς έχει εξαγγείλει απεινείς διωγμούς σε ανθρώπων οι οποίοι είναι έντιμοι και πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Οι άνθρωποι που δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και έχουν όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία, αυτά τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους, ο περίφημος πολιτισμός του Καγιέν και της βίλας στα Θέρετρα, να δούμε γιατί δεν πληρώνουν φόρους. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ξέρουν οι άνθρωποι που δουλεύουν στην εφορία μεγάλου πλούτου, έχουν καταγεγραμμένα τα πάντα. Βεβαίως έχουν. Και γιατί δεν τα ελέγχουν. Δύο λεπτά. Αυτό τώρα. Αυτό είναι πολιτική βούληση. Δύο λεπτά. Υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις ή δεν κάνουν καλά τη δουλειά. Οι ίδιοι προεκλογικώς. Τι από τα δύο. Δύο λεπτά. Να το δούμε. Σε όλη τη διάρκεια του 2013 είχαν ολοκληρώσει 10-20 υποθέσεις. Mm-hmm. Στη διάρκεια του 2014 οι υποθέσεις πήγαν στις 50-60. Οι άνθρωποι δουλεύουν στις υπηρεσίες υποστελεχωμένα, με πολύ ισχνή νομική υποστήριξη και έχουν απέναντί τους ανθρώπους, ιδιώτες, οι οποίοι φοροδιαφεύγουν προφανώς, με εξαιρετική νομική υποστήριξη, με μεγάλα δικηγορικά γραφεία και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν τους υποστηρίζει το κράτος τόσο απλά. Κύριε το κράτος από τη μια φωνάζει ότι θα πατάξει τη φοροδιαφυγή και από την άλλη την αφήσει να φουντώνει. Είναι το ίδιο με την μεγάλη με τη λαθρεμπορία καυσίμων και τους διαφυγόντες φόρους. Κύριε Κίρτσο, έρχομαι σε εσάς. Γιώργο, κάτι ήθελες να πεις. Όχι, ήθελα να πω αυτό το οποίο είπε. Ωραία. Στο τέλος ο Νίκος, αναδιατυπώνοντάς το λίγο. Εντάξει, ότι όχι. Το κράτος ναι. Έχει τη δυνατότητα, αρκεί η πολιτική εξουσία, που η επόμενη θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και θα έχει την πρόθεση, να σκύψει πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν. Οι σημερινοί απλώς δεν θέλουν. Κύριε Κίρτσο, από τη μία έχουμε ένα σχέδιο 5 σημείων του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο από πολλούς μπορεί να κρίνεται μη ρεαλιστικό, και από την άλλη έχουμε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που προσπαθεί να κρατηθεί στην εξουσία. Γιατί δεν βοηθούν καθόλου οι δανειστές? Γιατί είναι σαν να αφήνουν έκθετους ουσιαστικά εκείνους ακριβώς που εφαρμόζουν τις πολιτικές τους στην Ελλάδα? Οι δανειστές, οι πιστωτές και εταίροι θεωρούν ότι βοηθούν. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συζητώ με πολιτικούς εκπροσώπους άλλων χωρών. Είναι τόσο άσχετη με την ελληνική πραγματικότητα? Όχι, δεν είναι τόσο άσχετη. Είναι τόσο σίγουρη για τους κανόνες τους ευρωπαϊκούς. Δεν είναι. Εμείς έχουμε μπει σε μια λογική μνημονίου-αντιμνημονίου. Εκεί έχουν μπει σε μια λογική οικονομικής ολοκλήρωσης, mm-hmm. η οποία γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες. Μπορεί Άρα να... είναι τόσο άσχετη με την ελληνική πραγματικότητα? Όχι, δεν είναι αυτό. Δηλαδή, με συγχωρείτε, θεωρούν ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσει τις εκλογές
θα εφαρμόσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Τι δεν καταλαβαίνω. Ποιοι είναι οι ευρωπαϊκοί κανόνες όμως? Για παράδειγμα. Η Ευρώπη μπήκε σε ύφεση επισήμως. Όλοι σήμερα ήταν. Ναι, αλλά δεν μπορεί. Συγγνώμη. Το άρθρο του Economist μιλάει για αυτό το φαινόμενο. Αλλά η Ευρώπη δεν μπορεί να γεννήσει χρήματα. Ένα δημοσιογραφικό. Το Economist είναι το βρετανικό κατεστημένο που παρακαλάει να διαλυθεί η Ευρωζώνη. Μα και η Μόντα γράφει και οι ιταλικές εφημερίδες το γράφουν. Τα γράφουν, αλλά η πολιτική του συγκλίνει. Διότι όπως ο Ολάντ ξεκίνησε κυνηγώντας τους πλούσιους που αναφέραμε πριν και έστελνε τον Ντεπαρντιέ να γίνει Ρώσος υπήκος και μετά οι Γάλλοι πλούσιοι αυξήθηκαν, αλλά αυξήθηκαν στο εξωτερικό και τώρα βλέπουμε τον Ολάντ να κάνει μια στροφή σημαντική στην οικονομική του πολιτική και να τρέχει να προσαρμοστεί με τη γλώσσα έξω. Άρα εδώ υπάρχει ένα δομημένο σύστημα. Κύριε Κίρτσο, στη Γαλλία τι καλό θα κάνει αυτό? Στο Γάλλο εργαζόμενο θα κάνει κάποιο καλό αυτό? Γιώργο Κυρίτσο, επίτρεψε να σας εξηγήσω. Δεν λέω ότι είναι καλό αυτό που συμβαίνει. Σας εξηγώ όμως τους κανόνες του παιχνιδιού. Διότι καλό, όταν η βασική θέση του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Δραγασάκη, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα και ήμασταν μαζί και στο London School of Economics την περίοδο της αριστερής μας Νιώτης, αυτός παρέμεινε αριστερός. Όταν λέει ότι ουσιαστικά θα ρυθμίσουμε το χρέος να πληρώνουμε ανάλογα με την ανάπτυξη, εγώ δεν έχω βρει κανένα συνομιλητή στο εξωτερικό ο οποίος να προσυπογράφει αυτή την άποψη. Και θα μου πείτε, εντάξει, μπορεί να έχει δίκιο ο Δραγασάκης, γιατί και εγώ θέλω να ελαφρύνει το χρέος και να το συνδέσουμε με την ανάπτυξη, γιατί αν κερδίσουμε 3-4 χρόνια και πάμε στην ανάπτυξη, μετά θα μπορούμε να πληρώνουμε και το χρέος. Έλα όμως που οι άλλοι, οι οποίοι έχουν τους δικούς τους φορολογούμενους πολίτες και τις δικές τους αντιπολιτεύσεις, οι οποίοι ζητάνε μια αυστηρή τοποθέτηση με τη λογική ότι δεν θα πληρώσουμε εμείς τα χρέη των υποχρεωμένων, δηλαδή θα τα μεταβιβάσουμε στους δικούς μας φορολογούμενους πολίτες, αυτή η θέση δεν πρόκειται να βρει ούτε έναν υποστηριχτή. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Δεν λέω ότι έχει άδικο ο Δραγασάκης, αλλά να στην πολιτική μετά είναι το αποτέλεσμα. Νίκο Ξεδάκη. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Νίκο... Έχει δίκιο ΣΥΡΙΖΑ και πάμε παρακάτω. Νίκο Ξηδάκη, ερώτηση. Συμφωνούμε όλοι. Συγγνώμη, Γιώργο Κυρίτση, μια στιγμή. Θα θέλαμε τα πράγματα να είναι ευκολότερα. Μια στιγμή, παρακαλώ. Από βιομηχανοποίηση, μείωση της παραγωγής, μια Ευρώπη η οποία δεν βγάζει πλέον χρήματα από μιζούσα όλων των υπόλοιπων πλανήτη. Απευθύνομαι στον Νίκο Ξηδάκη, διότι τον διαβάζω στην Καθημερινή και γνωρίζω την πολύ στέρεη ιστορική του συνείδηση. Αύξηση της ασφαλιστικής δαπάνης και δημογραφικά τα οποία πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Ναι, να δαπανίσουν περισσότερο τα κράτη. Πού θα βρούνε τα λεφτά, Νίκο Ξηδάκη? Όπου τα βρίσκανε τις πολλές περιορισμένες δεκαετίες. Μα αυτό λέμε ότι δεν υπάρχει. Λίγο η βιομηχανική παραγωγή έχει μειωθεί. Ναι, αδικίες πλέον δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν οι ηθαγενείς που θα δουλεύουν για την Ευρώπη που κάναν το τεράστιο οικονομικό θαύμα της Ευρώπης. Τα εργοστάσια έχουν φύγει. Δεν μεταφέρονταν μόνο πόροι από τις αποικίες και την περιφέρεια προς το κέντρο, παρήγαγε το κέντρο. Αυτό που πράγματι είδαμε τα τελευταία αρκετά χρόνια. Με αρχή τη δεκαετία του 70 στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη δεκαετία του 80 στην Ευρώπη, είναι μια μεταφορά της οικονομικής δραστηριότητας, της παραγωγής χρήματος από την παραγωγή στη χρηματοπιστωτική βιομηχανία. Mm-hmm. Πράγματι διαπιστώνεται από βιομηχάνηση μείωση, απομείωση της παραγωγικής δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ζώνη, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Υπάρχει μεταφορά στην περιφέρεια και τώρα με άλλους μηχανισμούς υπάρχει κατάρρευση του μισθολογικού κόστους σε χώρες της Ευρώπης και ίσως προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν αυτό για παραγωγή. Η μείωση της παραγωγής, η μείωση των εσόδων του κράτους, η μείωση της φορολογίας, είναι μετρημένα αυτά τα πράγματα που έγιναν από τον καιρό του Θατσαρισμού έως σήμερα, οδήγησαν σε αυτή την εξασθένιση των δημοσίων οικονομικών. Δώστε μου τη δυνατότητα να απευθυνθώ στον κύριο Πετράκο. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Η Δημοκρατική Αριστερά βρίσκεται αυτή τη στιγμή πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνί. Ένα μέρος της λέει να πάμε προς την λεγόμενη Δημοκρατική Παράταξη, το ΠΑΣΟΚ. Ένα άλλο μέρος της λέει ότι πρέπει να τα βρούμε σε εισαγωγικά ή εκτός με τον ΣΥΡΙΖΑ και να αποτελέσουμε έναν ρυθμιστή. Παίζεται κιόλας στο αν θα πρέπει να γίνει το προγραμματισμένο συνέδριο ή να αναβληθεί επαόριστον μέχρι να φανεί το προς τα που πηγαίνει η κατάσταση. Εσείς πιστεύετε ότι η Δημοκρατική Αριστερά έχει μέλλον και αν ναι, προς ποια κατεύθυνση? Καταρχήν δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αναβολής του συνεδρίου. Το συνέδριο είναι μια απέτηση των μελών του κόμματος, αυτών οι οποίοι πιστεύουν στη Δημοκρατική Αριστερά και βρίσκονται στη Δημοκρατική Αριστερά γιατί τη δημιούργησαν θέλοντας το δικό τους χώρο και το δικό τους κόμμα το οποίο τους εκφράζει.
Δεν φτιάξαμε τη Δημοκρατική Αριστερά, δεν φτιάχτηκε η Δημοκρατική Αριστερά προκειμένου να γίνει ένα παρακολούθημα είτε του ΠΑΣΟΚ, του όποιου ΠΑΣΟΚ, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μπροστά. Ο χώρος τον οποίο εκφράζουμε, η ανανεωτική αριστερά στην Ελλάδα έχει βαθιές ρίζες, έχει συγκεκριμένο ιδεολογικό φορτίο, έχει μια συγκεκριμένη πολιτική ιστορία και αυτές τις ιδέες και αυτή την πολιτική συνεχίζουμε. Το συνέδριο πρέπει να γίνει και θα γίνει. Αν η ανανεωτική αριστερά ψήφιζε Δημοκρατική Αριστερά, δεν θα είχατε 1,7 όμως. Ακριβώς επειδή έχει βαθιές ρίζες στην Ελλάδα. Το 1,7 είναι αποτέλεσμα μιας αλληλουχίας λαθών. Δεν φτάσαμε στο 1,7. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ηγηθεί της Δημοκρατικής Αριστεράς σε αυτή την πορεία αλληλουχίας λαθών είναι άξιος υποψήφιος πρόεδρος Δημοκρατίας. Αυτό καταρχήν πρέπει να το... Εγώ θεωρώ ότι είναι άξιος ο Φώτης ο Κουβέλης και είναι άξιος και ήταν και είναι άξιος πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς. Το συνέδριο θα μας δείξει ποια θα είναι η συνέχεια μετά ή με εκείνον. Αλλά καταρχήν αυτό πρέπει να το απαντήσουν αυτοί οι οποίοι διακινούν και διοχετεύουν τα σενάρια για την Προεδρία. Δεν ήταν καλός ο Φώτης ο Κουβέλης για όλα τα άλλα πράγματα για την Δημοκρατική Αριστερά και είναι καλός για πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με αυτό το ερώτημα θα πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε με μία περίπτωση η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όταν κανείς ορκίζεται στην τοπική αυτοδιοίκηση, ορκίζεται σε κάτι, στη συνείδησή του, στο Ευαγγέλιο, στο Κοράνι, δεν ξέρω, στον κώδικα αρχών του Μπάτμαν και ορκίζεται κάτι, να κάνει κάτι. Αυτά τα δύο στην παρούσα συγκυρία αξίζει να συζητηθούν επειδή έχουμε δει πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους όρκου τις τελευταίες μέρες. Ευχαριστώ τον κύριο Πετράκο, επανερχόμαστε. Καλώς ορίζω στο στούντιο κάπου εκεί δίπλα, 2-3, δεν ξέρω, και τον Θάνο Τζίμερο, ο οποίος ορκίστηκε χθες περιφερειακός σύμβουλος. Μου γράφει η κυρία Σκούρτη, λέει, τον κώδικα τιμής του Μπάτμαν, λέει, μπορεί κανείς να ορκιστεί στον κώδικα τιμής του Μπάτμαν. Φάνηκε χθες ότι μπορεί να ορκιστείς σε ό,τι θέλεις, κύριε Τζίμερο. Σε οτιδήποτε, ναι. Υπάρχει κανονισμός. Υπάρχει βεβαίως. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος όρκος, ο οποίος προτείνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Προτείνεται ή επιβάλλεται? Διότι αν προτείνεται, προσέξτε, εγώ άμα δεν θέλω, δεν ορκίζομαι σε αυτό, ορκίζομαι σε ό,τι θέλω εγώ. Είναι εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών. Που σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό κάποιος να αναφέρει αυτόν τον όρκο. Μάλιστα. Αλλά υπάρχουν ορισμένα θέματα. Μόνο αυτόν τον όρκο? Έχει σημασία. Θα επιμείνω στο γράμμα και άμα έχουμε πάρει από τα μούτρα κάποιους τηλεθεατές. Προσέξτε, μόνο αυτόν τον όρκο. Αλλιώς μπορεί κάποιος να ορκιστεί στην Πανάθα, στον Μπάουκ, στο Θρέλο, σε οτιδήποτε. Στο κορμί αυτό το αγγελικό, στο τσιγάρο που κρατώ. Υπάρχει μια διάκριση που πρέπει να γίνει. Τώρα, δεν μιλάμε για το πού ορκίζεται κανείς. Εγώ, αν θέλω, μπορώ να ορκιστώ στην Πανάθα. Είναι το τι ορκίζομαι να κάνω. Προσέξτε. Γι' αυτό υπάρχει εγκύκλιος. Εγώ μπορεί να έχω τον Παναθηναϊκό πιο ιερό από οποιοδήποτε ιερό βιβλίο, από το Ταλμούδ, και να θέλω να ορκιστώ εκεί. Το θέμα είναι τι ορκίζομαι να κάνω. Υπάρχουν δύο πράγματα. Ουσιαστικά η ορκομοσία έχει μικρή σημασία. Διότι αν ένα λαμόγιο ορκιστεί στην τιμή και στην υπόλοιψή του, ναι, όπως το έχει κάνει μέχρι τώρα το πολιτικό σύστημα κατά κόρον, δεν σημαίνει ότι θα έχει και τιμή και υπόλοιψη. Έτσι δεν είναι? Όμως η ορκομοσία είναι ένας συμβολισμός. Δηλαδή ο αιρετός ενώπιον του κοινού, όχι μόνο ενώπιον αυτών που τον ψήφισαν, συμφωνεί ότι θα τηρούνται κάποιοι κανόνες, οι κανόνες του πολιτεύματος. Άλλο πράγμα είναι κάποιος να επαναλαμβάνει μηχανικά έναν όρκο στον οποίο δεν πιστεύει, και άλλο είναι συνειδητά να παραποιεί έναν δηλαδή όρκο, τώρα η ή κυρία, να αφαιρεί, ή να αφαιρεί λέξεις ή φράσεις. Η κυρία Δούρου χθες δεν συμφώνησε να τηρεί τους κανόνες και τις διατάξεις του πολιτεύματος. Η κυρία Δούρου ορκίστηκε στο να τηρεί το Σύνταγμα, ναι, αλλά όχι τους νόμους του κράτους, και προσέθεσε και μία καινοφανή φράση η οποία λέει ότι η εξουσία ασκείται από τον λαό. Ο κύριος Παφίλης δεν είπε τίποτα από όλα αυτά
και είπε απαξιώνοντας όλον το θεσμό και όλη την τελετή ότι εγώ θα υπερασπίζω τα λαϊκά συμφέροντα. Mm-hmm. Ποιος ορίζει τι είναι λαός, ποιος ορίζει ποια είναι τα συμφέροντα του λαού σε μια πολιτεία, αυτά ορίζονται από ό,τι ξέρω εγώ στις κάλπες, στις εκλογές, ο λαός εκεί εκφράζεται. Εσείς θα κινηθείτε νομικά τώρα. Βεβαίως, και μια ένδειξη του τι καταλαβαίνει ο καθένας από αυτό είναι όταν είπα στον κύριο Παφίλη να ξεκρεμάσει τις αφίσες στο Χαλάνδρι. Όλο αυτό το σύστημα είναι παράνομο, έτσι, της αφισοκόλλησης της προεκλογικής, αλλά το έχουμε συνηθίσει. Να τις ξεκρεμάσει και μου απάντησε θέλει να τις βλέπει, να τις βλέπει ο λαός. Νίκο Ξηδάκη, έχει σημασία. Θα κινηθούμε νομικά. Υπήρχε και άλλη μια εκδοχή πολιτικού όρκου, mm-hmm. η κυρία Κουτσούμπα από τον Ανταρσία, που είπε, εξειδίκευσε τον αντιμνημονιακό αγώνα κατά την αντίληψή της. Δηλαδή έβαλε ένα δηλαδή, λέγοντας ότι θα τιμήσει τον λαό και τα λοιπά που την εξέλεξε, έβαλε ένα δηλαδή και ανέλησε από και μετά αυτά Νίκο Ξηδάκη. Αντιλαμβάνεται ως πολιτική δράση. Δεν έχει σημασία όλοι να ορκίζονται να κάνουν το ίδιο πράγμα. Όχι, κανείς δεν μπορεί να σου επιβάλλει σε τι θα ορκιστείς. Τι είναι ιερό για σένα. Δεν πρέπει όμως όλοι να ορκιστούν ότι θα κάνουν το ίδιο πράγμα. Ότι θα τηρούν τους ίδιους κανόνες. Ναι, αυτό εννοώ. Νίκο Ξηδάκη. Μπορεί να θες να ανατρέψεις το σύστημα, αλλά μέσα στους κανόνες. Εντάξει, τώρα αυτό που λέει ο κύριος Τζίμερος, οι κανόνες συνήθως τίθενται για να μην ανατραπούν. Όχι, να σας το εξηγήσω. Μισό λεπτό. Θα ήθελα να ακούσω το σχόλιο από όλους τους συνδετημόνες. Το θέμα είναι λίγο πιο ελαφρύ. Υπάρχει μια. Είμαστε μια κοινωνία σε σύγχυση, μια δημόσια σφαίρα σε σύγχυση και εκφέρονται πολλές απόψεις, μερικές φορές μια διάθεση υπερβολής ή εριστικότητας, υπερακοντίζει ο ένας τον άλλον. Εγώ είδα την ορκομοσία αυτή του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Μισό λεπτό, κύριε Ξηδάκη. Είναι υπερβολή κάποιος να λέει ότι εγώ δεν θα τηρώ το Σύνταγμα και τους νομούς? Δεν το είπε κανείς αυτό. Το είπε ο κύριος Παφίλης. Τι είπε, ότι δεν θα τηρώ το Σύνταγμα? Βεβαίως. Δεν το είπε. Διότι, μισό λεπτό. Αυτό είναι διασταλτική ερμηνεία που λέτε. Καθόλου, δεν είπε θα τηρώ το Σύνταγμα. Είπε θα υπερασπίζω τα λαϊκά συμφέροντα. Έξι. Αυτά σας φαίνονται ότι ταιριάζουν? Δηλαδή θα υπερασπίζω τα λαϊκά συμφέροντα. Τι είπε, κοιτάξτε, με αυτή την εντύπωση έχετε μείνει ότι το Σύνταγμα στρέφεται κατά των λαϊκών συμφερόντων. Όλη η πηγή εξουσίας στο πολίτευμα, σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του Συντάγματος, είναι η λαϊκή κυριαρχία, είναι ο λαός. Όπως εκφράζεται την εξουσία, και αυτό, Νίκο, έχει μια ιστορική κατάσταση. Όπως εκφράζεται στις εκλογές. Αυτά έχουν Νίκο, εδώ και όχι όπως στις εκλογές. Δύο λεπτά. Η κυρία δεν λέει αυτό στο άρθρο 1. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Άρης. Απόλυτο. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό η αναφορά στη, ότι οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και ασκούνται για το λαό, με το λαό κτλ. Είναι ο λαός στην εξουσία, το θυμάστε του Ανδρέα. Δύο λεπτά. Είναι όλη η ιστορική διαδρομή της νεωτερικής δημοκρατίας, της νεωτερικότητας. Ξεκινάει από τους American Fathers, τους ιδρυτικούς πατέρες της Αμερικανικής Δημοκρατίας, από τη Γαλλική Επανάσταση. Και ο μέγας δημοκράτης και λαϊκιστής και ελευθερωτής των σκλάβων στην Αμερική, Αβραάμ Λίνκον, όταν τελειώνει ο εμφύλιος, μέσα στον εμφύλιο, στο διάγγελμα του Γκέτισμπουργκ, λέει αυτό το πράγμα. Η κυβέρνηση που κυβερνά με τον λαό, για τον λαό κτλ., δεν θα χαθεί ποτέ από πόσο αλλά είπε κάτι άλλο χθες. Είπε κάτι άλλο χθες, κυρία Δούρου. Λοιπόν, μισό λεπτό. Είπε ότι η εξουσία ασκείται από τον λαό. Ναι, ωραία. Θέλω να πω, εντάξει, ο λαός δεν είναι αυτός ο οποίος εκλέγει την κυρία Δούρου για να ασκήσει την εξουσία. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος που είναι μη εκλεγμένος, αλλά είναι λαός, μπορεί να ασκήσει την εξουσία. Δύο λεπτά. Η αντιπροσωπευτικότητα ορίζει αυτό το πράγμα. Στη διάρκεια όμως του δημόσιου βίου, πολλές φορές καλεί και ο εκλεγμένος άρχοντας. Θέλει να κάνει mm-hmm. μια δουλειά, δηλαδή να γίνει μια καμπάνια, ας πούμε, για τα σκουπίδια. Κύριε... Καλεί τον λαό να μπει μέσα, να μπει στη δημόσια σφαίρα. Κρατώ αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ξηδάκης, ότι ζούμε και μια περίοδο σύγχυσης. Κύριε Κύρτσο, σας βλέπω σιωπηλό. Ναι, εντάξει, θα σας πω το εξής, ότι εμείς αναλάβαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς να ορκιστούμε σε τίποτα, γι' αυτό είμαι έτσι σκεπτικός. Είναι ίσως η τάση που θα επικρατήσει στο μέλλον. Βέβαια, σε ενημερώνουν, έχεις υποχρεώσεις και δικαιώματα. Mm-hmm. Έχεις υπογράψει, ξέρω και εγώ, ότι δεν είσαι
υπάλληλος κυβέρνησης, πράγματα, θάματα. Ας πούμε, δηλαδή, έχεις δείξει το προφίλ σου για να μην υπάρχει κάποιο ασυμβίβαστο, αλλά και να υπήρχε, θα σε ενημερώσουν για να προχωρήσει την άρση του. Δεν είναι, ας πούμε, για να σε τιμωρήσουν ή για να σε στείλουν στο περιθώριο. Επομένως, νομίζω ότι αυτή η λογική εμένα με καλύπτει πλήρως. Διότι μετά θα αρχίσουμε, εφόσον πηγαίνουμε σε μια ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, 28 χώρες. 500 εκατομμύρια ψηφοφόροι, ένα κοινοβούλιο, αυτό είναι το σύνθημα που είναι γραμμένο στον τοίχο. Μετά πώς θα συμφωνήσουν αυτοί, σε τι θα ορκιστούμε, θα τρελαθούμε δηλαδή. Γιώργο. Εγώ καταλαβαίνω ότι κάποιοι πολιτικοί συμβολισμοί, όπως η επιλογή του γυμναστηρίου στα Ανολιώσια, εκεί στο Δήμο Φιλής από τη Ρένα Δούρου, όπως και αυτός ο τόνος λαϊκότητας και υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, ο οποίος προκύπτει από την ορκομοσία της, αλλά αν δεν κάνω λάθος και από τις δέσποινες της Κουτσούμπα, των οποίων άκουσα, ενοχλούν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι συνηθισμένοι σε ένα πολιτικό καθεστώς και σε ένα γκλάμορ. Ο συμβολισμός εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου ασήμαντα. Αν αναφέρεστε σε μένα. Πολύ καλή ήταν η επιλογή. Πολύ καλή ήταν η επιλογή των λιωσίων. Μια χαρά ήταν η επιλογή, διότι πρόκειται για μια υποβαθμισμένη περιοχή και ήταν πολύ καλό που η περιφέρεια έδειξε αυτό το ενδιαφέρον. Μια χαρά είναι και η λαϊκότητα που προκύπτει και το στοιχείο της δημοκρατίας που προκύπτει από τον όρκο. Τι τον θέλετε τον Ισαγγελέα. Πρέπει να παρατηρήσω, επιτρέψτε μου, κύριε, μισό λεπτό, πρέπει να παρατηρήσω ότι μια χαρά ήταν και ο διάλογος που κάναμε σήμερα, δημοκρατικότατος, και σας ευχαριστώ θερμά για αυτόν. Καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας, κύριε Τζίμερε. Ευχαριστώ πολύ τους αγαπητούς συναδέλφους. Γιώργο Κίρτσο, Νίκο Ξηδάκη, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε και όσους μας παρακολουθήσατε. Η ενημέρωση συνεχίζεται στον Sky, 9 η ώρα, κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιόνη. Καλό Σαββατοκύριακο.